Κυρίες και κύριοι, εγώ και ο Ίντι είμαστε εδώ πέρα, ο οποίος νιστάζει πάρα πολύ το γιαβρί μου, για να σας καλωσορίσουμε στο special χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, σε περίπτωση που όλες αυτές οι μαλακίες εδώ πέρα νομίζετε ότι είναι Πάσχα το. Το Πάσχα τέλος πάντων. Πότε παίζει αυτό το επεισόδιο? 29, λίγο πριν αλλάξει το 2017 και γίνει 2018. Γεια σας, αυτό ήταν. Ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί. Έτσι το θέλω. Μόνοι μα αναμένωσα τη beauty blogger. Στο τέλος του βίντεο θα είμαστε κάποιοι άλλοι. Όπως βλέπετε, έχετε τα πάντα εδώ πέρα, αλλά λείπει το κύριο συστατικό αυτής της εκπομπής εδώ και 3 χρόνια. Αυτά εδώ. Όχι. Η αρχισυντάκτρια αυτής της εκπομπής, ο Ηλίας Φουντούλης, και κύριοι, δώστε ένα μόνο χειροκρότημα να μπει μέσα. Τέλεια. Το κάνουμε. Τελευταία φορά που με λες αρχισυντάκτρια, δεν το ανεχτώ από του χρόνου, να ξέρεις. Τελευταία για το 2017. Και άμα δεν θες, θα φύγω από εδώ. Τι ξέρεις, πας πέρα αυτό. Ήθελα να κάνω το αστείο μου. Θα φύγω από εδώ το πράγμα! Α, όχι ακόμα, δεν το έχουμε κάνει established. Περίμενε. Yo, yo, MC Mike is in the house. Μαλιάτσι, σε γαμάνικη παλιάτσι, μαλιάτσι, σε γαμάνικη παλιάτσι, yo. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να δείξω κάτι. Ό,τι έκπληξη θα πάρετε κι εσείς, πήρα κι εγώ καθώς το αντίκρισα όταν μου ήρθε. Εννοείς για το... Σκάσε εσύ. Όπως ξέρετε, ανεβάζω πολλά fan art στο διαδίκτυο που κάθετε και ζωγραφίζεστε. Με ζωγραφίζετε ή ζωγραφίζετε κάτι από το cooking γενικότερα ή κάνετε κάποιες αφιερώσεις. Αλλά αυτό ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έχει κάνει μέχρι και τον προδότη. Ναι, ρε μαλάκα, ο γιολελέης χωρίς τον προδότη δεν λέει. Γιολελέης, σε άμμο. Είναι δουλειά αυτό, παιδιά. Έφυγα κάτι σάλια εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν τα βγει κάμερα. Δεν τον ηλία. Λοιπόν, θα είναι ο πολυούχος αυτής της εκπομπής, αυτή η εικόνα. Τι έχει πολύ κολαούχου. Αυτό πληρώνει, να ξέρετε γι' αυτό. Ναι, μαλάκα. Θα το κρατήσεις και θα περνάτε κάτω από το τραπέζι, όταν επιτάφιο. Έλα, πέρα. Έλα, τελείωνε τώρα να πάμε μισό σου, πλάκα. Μην βρέσεις το Κωστάκι. Αυτή η εκπομπή έχει κάνει πολλά πράγματα πραγματικά. Την έχετε στηρίξει τόσα χρόνια, ειλικρινά. Έχουμε κάνει πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Έχουμε κάνει live με τόσα άτομα μέσα. Αλλά αυτό πραγματικά δεν το περίμενα. Θα το λατρεύω που είστε τόσο κάπρι. Κάθε φορά που θα βρίσκετε σε αυτήν την εκπομπή θα μετανοείτε πουστράκια. Εντάξει, ούπα πουστράκια. Τα χείλια είναι λίγο πιο κόκκινα από όσο πρέπει, αλλά δεν πειράζει. Κάνω duck face στην εικόνα. Όχι, είναι όπως κάθε βράδυ, ρε. Μέρα δεν είναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παρουσιάσω την εορταστική μου μπλούζα. Με σίγουρος δεν είναι ότι χειρότερο έχω δει ποτέ. Όχι, actual είναι καλή. Είναι πολύ καλή. Ε! Γαμάι. Νομίζω κάπου την έχω ξαναδεί. Σε κάνα live. Μάλλον επειδή κοιμόμαστε μαζί. Και εγώ να ανοίξω κάτι άλλο. Μου δώσατε σε μια παράσταση. Ένα καζαμία. Χρησιμοποιημένο εν τω μεταξύ. Είναι του 2001, ρε μαλάκα. Κάποιος μου φέρε ένα fucking καζαμία. Μας φέρατε αυτό γιατί έλειωσε το προηγούμενο. Πάρα πολύ καλό. Είστε φοβεροί. Όντε λεμονί και όντε το μαλλιά. Κι άλλα από την παράσταση. Κι άλλα, όπου το ένα το έφερε ένα ζευγάρι που μένει εδώ λίγο πιο πάνω. Τσιμπατό, είναι εδώ πέρα κοντοχωριανή. Από εκεί που είχαμε ένα και το προσέχαμε σαν τα μάτια, μας έχουμε 4. Και στον κόλλο του Ηλία θα κάνω ψιστένα. Όντε κολέ. Όντε κολέ. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι για να βάψει τους τοίχους. Είναι πλάστης τύπου στο χέρι για μικρά πιτάκια. Το κατάλαβε, μαλάκα. Αυτό είναι. Τελείωσε και κύριοι, αυτό ήταν το unboxing για σήμερα, αυτό ήταν και το cooking για σήμερα. Να είστε όλοι καλά και άλλα τέτοια. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε. Μπήκε μέσα στη σακούλα. Γάτα είναι, έτσι δουλεύει. Ναι, έχει χαλάσει. Όχι, έτσι δουλεύει. Όχι, έτσι πραγματικά έτσι δουλεύει. Έτσι δουλεύει, πες. Λοιπόν, θα φτιάξουμε δύο πράγματα. Πες μου τα, δεν μπορώ να περιμένω. Θα φτιάξουμε μία βασιλόπιτα πιτά. Θα φτιάξουμε μία βασιλόπιτα που θα τη βάλουμε γέμιση σε άλλη πίτα και θα είναι βασιλόπιτα πίτα. Ή πίτα βασιλόπιτα. Είναι πάρα πολύ καλύτερο. Και θα φτιάξουμε και ένα γιορτινό κοτόπουλο, γιατί αυτό είναι το Comedy Lab. Όχι βρε μαλάκα, μην λες ψέματα στον κόσμο. Ρολό κοτόπουλο θα μπορούσα να φτιάξουμε. Ναι, αλλά είσαι ψέματα. Ρολό κοτόπουλο θα μπορούσα να φτιάξουμε. Τα μισά έπαιζε γαμημένε, τη γαλοπούλα πες στον κόσμο. Έχουμε γαλοπούλα φέτος! Ναι! Αλήθεια, βάλαμε το χέρι στη τσέπη σε αυτή την παραγωγή! Μου γαλάτε το τέτοιο! Yes. Πού είναι η γαλοπούλα? Ένα φάρμακο σου! Ήθελα να την απάντησω στο τέλος! Είναι ένα μεγάλο πουλί αυτό! Α, ναι, αλλά και αυτό είναι μια γαλοπούλα! Μα
Αλλά και τι είναι αυτό εδώ πέρα, είναι πάνω βαρό. Έχει κάτι μέσα. Όχι, θα το βάλουμε. Αλλά και άκου, άκου. Μαλάκα είναι τεράστιο. Ναι, αλλά και γαλοπούλα μεγάλη, δεν είναι. Όλη μέρα αυτό το αστείο θα κάνει. Έτσι, απατωμένο θερμόμετρο. Έχει ένα κουμπί, το πατάς. Όχι, δεν το πατάς. Είναι το κουδούνι τη γαλοπούλα. Είναι τέτοιο. Pop-up. Μόλις ψηθεί και είναι σωστή θερμοκρασία θα κάνει. Και θα ξέρει ότι είναι έτοιμο. Άσε το διάκο. Ναι, ρε μαλάκα. Λοιπόν, άσε τώρα στην άκρη. Μαλάκα είναι iTurkey. Θα τη οδοποιήσω. Είναι ψηφιακή. Έχει και application. Πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη βασιλόπιτα. Έχασα το άναντο δαυτιό μου. Εντάξει, εδώ είναι. Γιατί θα τελειώσει ποτέ αυτό το επεισόδιο. Εδώ θα μείνουμε. Ω, πόσο καιρό έχω να δω ζυγαριά. Ζυγαριά, σε ένα φυγό στην καρδιά. Έλα, φύγε. Λοιπόν, μαλάκα πρέπει να κοπεί. Τώρα του ήρθε το μεταξύ, επειδή το είδε οδηγίε. Και τα άλλα τα κόβα, ρε μαλάκα. Όχι, το έχει καρφώ στο λεμόνι. Το καρφώ στον κόλο σου. Τα κόβα μια χαρά. Ναι, ρε. Γυρίζετε σπίτι από τη δουλειά και βρωμάτε. Είστε ιδρωμένος και η μασχάλη σας δεν αντέχετε. Έχουμε τη λύση. Ο δι πορτοκαλί. Θα το παίξουμε στα ξένα. Ο δι γουάντς. Ο δι γουάντς. Ο δι γουάντς. Ο δι φλερ δι γουάντς. Του τραβάει μπωκού και του ρετουρνέει αλλα μεζόν και του μασχάλη. Ο δι γουάντς. Δι γουάντς για τις δύσκολες ώρες. Πάμε, έλα. Στα ισπανικά, έλα μια τελευταία. Ναράγχα είναι στα ισπανικά. Ναι. Ο δι ναράγχα. What? Ο δι ναράγχα. Σίγουρα ξέρει ισπανικά. Ναι. Μασκαλίτσο, μούτσο βρώμα. Τραβάχο τόδο ελτία. Σολουσιόν. Ο δεν είναι αυτά. Πάρα πολύ αποτυχημένο. For men. Όχι, και βάση για την κολόνια, για το σπίτι. Πες. Λοιπόν, δώσε βάση. Μισό κιλό αλεύρι. Βάλε. Δεν έχουμε ένα ανοιχτό αλεύρι. Μισό κιλό. 500 να γράψει εδώ. 100 έγραψε, εντάξει. Τρόμαξε τζάμπα. Όχι απ' έξω, ρε. Βούλωσε λίγο την τρύπα σου να δω κάτι. Όπα! Να βγουν 7,73 βρε μαλάκα. 4,74, ωραία, λίγο ακόμα. Σκιτσέκαρε. Πουμ, 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 πάω. Πουμ, 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 πουμ. Στο συγχωρώ, 507. 507, εντάξει. Λοιπόν, 3 αυγά, ρίξε μέσα 3 αυγά. They are here. Αλλά και έχει 3 αυγά. Τι το κάνει τώρα, το φάγει στον δρόμο. Ο γύφτο. Το κρατούσε από σχεδόν για την εκπομπή. Από το ψυγείο στα πήρα. Αλήθεια. Είναι από προηγούμενο επεισόδιο. Είναι από πολύ καιρό πριν. Ναι, δεν παθαίνουν τίποτα. Το αυγό, δεν παθαίνει τίποτα. Χαίρετε στο barcode από πάνω, τι λέει. Το κωδικό του WiFi. Το WiFi σε πατέτσι. 27 δεκάτου του 17. Oh no. Έχει λήξει ρε μαλάκες. Πάλε. Δεν χαλάνε τα αυγά. Σας τι λες μωρή μαλάκα που δεν χαλάνε τα αυγά. Δεν χαλάνε τα αυγά. Είσαι πατσίλα. Καλά εσύ πλαμμένος που με χαλάνε τα αυγά. Έλα ξεκολλάτε ρε μαλάκες βάλτε. Ρε μαλάκα 20 λέει 12. Εντάξει. Δώστα βάλτε τα πουτσα μας. Εγγυάμαι εγώ. Ρε είστε μαλάκες αγεστούμε πάνω μας. Δεν αγεστεί κανένας. Έτσι καλύτερα θα φάμε άψη καλοπούλα με τα τσίλια. Γιατί βρίσαμε. Καλά ρε μαλάκες δεν πήρα τα αυγά. Πήρα ρε μαλάκα, έχω τη φρέσκα, θα βάλουμε τα φρέσκα. Ναι, πρέπει μαλάκα, αυτό έχουν λίξει. Πάρτα μέσα στο ψυγείο. Θέλετε να το δοκιμάσουμε με το χακ που τα βάζεις στο ποτήρι το νερό. Για να δούμε αν είναι πλέον μια... Θες να ρουφήξε μια πούτσα για να τελειώνουμε. Παιδιά, δεν χαλάνε τα αυγά στο ψυγείο. Ξέρω όμως χαλάνε. Έχει άλλα 3 αυγά. Χαλάνε σε 4 μήνες. Σε αυτό το σπίτι κάποιος τρώει είναι αυγό. Αυτό εδώ ήτανε. Όχι στον κόλο, εσύ τι λέει. Ναι, 20-12 του λέει 17. Αυτό είναι από τα καινούργια τα οποία. Άλλαξε, τα άλλαξε με συγκεκριμένη συσκευασία. Τα έφυγα και καινούργια, ρε μαλάκα. Τελειώνεται. 20-12 του 17. Πόσο έχουμε. 22. Πήραν αλλιώ και γαλοπούλα, αλλά γαμημένα αυγά δεν πήραν που κάνουν 60 λεπτά πόσο κάνουνε. Ρε, ξεκολλάτε είναι φρέσκα τα μαλάκα. Τώρα σήμερα τα πήρα. 20-12 του λέει. Φρέσκο είναι. Ημερομηνία γέννηση, ρε μαλάκα 20-12 του. Προχθέ γεννήθηκα. Ρε, χθες, ρε, προχθέ γεννήθηκε η κότα, ρε. Βλάκες! 20-10! Ανάλωση έως 17 πρώτου, γαμημένε! Αυτό βγήκε από κόλλο κότας δύο μέρες πριν και το κρατάω στα χέρια μου. Πού το κάνω εδώ, δεν έχουμε κάτι μεταλλικό. Στο τραπέζι είναι μαλάκα. Στο τραπέζι είναι μαλάκα, θα φύγει όλο κάτω. Τι σπάει, τι έρευνε. Σπάς το εδώ στην επιφάνεια. Ωπα ρε μαλάκα! Με το ένα το κάνει ρε μαλάκα. Με το ένα για να σου δείξει πόσο φλόρος είσαι. Μαλάκα, θες ρε μαλάκα, θες να σε μάθω. Θες να σε μάθω μπαλίτσα, κάτσε να ψεκαστώ με ενέργεια. Με ψεκάστηκα στα αλήθεια μαλάκα. Παρτώ και με το ένα. Έλα ρε μαλάκα, άσε να φάμε λίγη βασιλόπιτα. Όχι ρε μαλάκα. Έχει φύγει ένα κομμάτι τόσο. Άσε να του βάλουμε φλουρί αυτό. Εντάξει. Να βάλω λίγο ακόμα. Ναι. Να ρίξουμε και το ευρώ μέσα. Να βρίσκουμε το ευρώ από τώρα. Ω!
Άλλο ένα. Τι. Άλλο ένα αυγό βλάκα. Πώς πρέπει να το βάλουμε σε λίγο αλουμινόχαρτο μέσα. Ναι, αυτό σε πείραξε τώρα. Κυριολεκτικά έχω βάλει 60 τσόβλια μέσα, κοιτά. Σου θυμίζει κάτι. Τσόβλια δεν είναι metal. Άκου το Φλόρο τι είπε. Τα τσόβλια δεν είναι metal, ακούνε μάνογκορ. Και με το ένα το κάνω. Θες λίγο να γλύψεις αυτό. Κολώνεις. Κι άλλο. Πώς έχεις βάλει, 3, 1, 2, 3. Εντάξει, γάμο είμαστε. Πάμε. Λοιπόν, βάλει 3, πότε βάλει 3. Ξέπλυνε το χέρι. Γιατί έβαλα εγώ το ένα και στα δύο. Έβαλα ένα ο Φουβούλης και ένα δύο εσύ. Ο Φουβούλης, μαλάκα. Ω. Πες. Εντυπωσιάστηκες, έτσι λέγεσαι. Ναι, το ξέχασα. Λοιπόν, ζάχαρη, δύο φλιτζάνια ζάχαρη. Βρες δύο φλιτζάνια και γέμισε τα με ζάχαρη και βάλτα. Φλιτζάνια έχουμε, ζάχαρη έχουμε. Ναι. Πούτι. Έχουμε και άσπρο, έχουμε και μαύρη. Θες να βάλεις. Αυτή η ζάχαρη ειλικρινά είναι εδώ πέρα. Κοίτα το, κοίτα το χρώμα του κουτιού. Του χρώμα της συσκευασίας το οποίο έχει κυτρινίσει. Αυτό σε πείραξε. Χωρίς να το βλέπει ο ήλιος. Κοίτα τη μαύρη ζάχαρη. Ωρε μαλά. Ναι. Θα τα πούμε. Αρχιμή. Εντάξει, έλα. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτή τη ζάχαρη. Έλα. Όχι, όχι, θα βάλεις και από τις δύο. Πούτσα μου, πάμε από τις δύο. Όσο. Μαλάκες, δεν σπάει, ε. Μαλάκες, δεν έσπασε. Απλά έγινε πλατή. Έχει σαν χαλάκι πόρτας. Πώς έγινε το αυτό. Όχι, να με το χέρι, έλα, εντάξει, μπορεί. Έκανε σνίτσελ με ζάχαρη. Πού βάζω, μέσα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποιος. Με κουτάλι, με κουτάλι. Γιατί? Δεν θα το μετρήσει με πόσο. Είπε δύο γλυτζάνια τώρα, πώς θα το μετρήσει. Έλα, έλα, το μετράω. Αφού έφερα γλυτζάνια, ρε αγαπημένε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Όχι, μην το βάλεις μέσα, ρε μαλάκα. Να δω, μα είναι γλυτζάνια δύο. Ήθελε να βάλει ακόμα. Βάλει κι άλλο, βάλει κι άλλο. Αγαπημένο βρωμιάρι. Εσύ συγχλώρησε. Έχουμε πει δεν θα βρίζετε σήμερα. Φίλα, μην κάνω καμιά λιτανία τώρα. Στα ακούστε λίγο όλες οι συγχλώρες που γίνεται η σεφ στην τηλεόραση και που έχετε τις μεζούρες αυτά. Έτσι γίνεται. Δείξτε τους λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι κάνω. Δεν έχεις ιδέα τι έχεις ρίξει, ναι. Λίγο ακόμα. Είσαι σίγουρος, έτσι. Ωραία και λίγο λοιπόν, το πορτοκαλί. Ναι. Ο Σκαρμούτσος θα αισθάνεται πολύ περήφανος αυτή τη στιγμή από το που είδες. Σκαρμούτσο πάρε κανένα μάθημα ρε. Μόνο κανένα τατουάζ λοιπόν. Να βαράς. Κάτι χιλιδόνια που έχεις στο λαιμό της. Στύψε εδώ πέρα, πάρε τα πορτοκάλια και στύψε τα έτσι με ομή δύναμη μέσα στο φλιτζάνι. Να γεμίσεις ένα φλιτζάνι. Να σου πω, αυτή κάνω τώρα βασιλόπιτα. Βασιλοπιτάπιτα, βλάκα. Πού λέει το πορτοκάλι, ρε μαλάκι. Βάλε ρε και μη ρωτάει. Ω, παπα τα νεύρα σου, Λεβόν. Τι έγινε με τις ορμόνες σου, Λεβόν, έβρεξε και μας πήγε λίγο περίεργα. Παιδιά, ο Λεβόν είναι έτοιμος να πιάσει παιδί, όποιος θέλει. Ω, μη δύναμη, μαδεφακές. Πούτσο. Θα πάνω να το χουφτώνεις, ρε φίλε. Και χουφτώνεις, σου αντιμονώθηση. Και τα τρυπά, ξέρεις. Περίμενε, πριν κάνεις αυτό, τρίψε λίγο ξύσμα μέσα στο μέσα εδώ. Ναι. Αυτά τα σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Ναι, 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 ναι. Λαμπή γιορτινό, αχα! Μηνύματα φέρει απ' τον ουρανό, αχα, αχα! Τι ήταν αυτό, ρε μαλέ. Ξύσε, απόπειρα για Big Pots. Big Pots! Ωραίος! Ενθουσιάστηκα λίγο παραπάνω. Πέφτει από την πλευρά την καλή. Εννοείται. Συνεχίζει να μην σημαίνει τίποτα. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Όχι τίποτα, συνέχισε παιδί μου. Έχω σουγκαρίσει πριν μια εβδομάδα. Τι λες βρε μαλάκα που πήγες με στο σπίτι και τον γνώρισε κάποιος το έχει διακοσμήσει. Ναι, αυτό ποιος το έκανε. Ποιος ήρθε με στο σπίτι μου και βάλε χτύπη. Όχι εκεί μέσα ρε, στο τέτοιο στο φλιτζάνι. Δεν πειράζει, βάλε και μέσα. Ρε μαλάκα, γουστάρ θα κάνω, φάρτε πολύ, σκαροστρέφ, φάρτε undergrounds. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μυρίζει ωραία αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου, δεν μυρίζει ωραία. Ό,τι πω το καλύ. Και άλλο ένα, στύψε καλό ένα και είμαστε εντάξει με τα γιατί μου τα λες ένα ελιά κουράς. Γιατί σου είπα ότι γέμισε ένα φλιτζάνι σου πάνω εκεί. Και μετά με σταμάτησες για να πάω να τρίψω ρε πούστη. Εν τω μεταξύ θέλω να το δεις αυτό εδώ. Όχι, έχισα. Έχισα το κερί εδώ πέρα. Δεν το έχεις φίλε, είναι αμαρτία. Πάντως αυτό φαίνεται πολύ άσχημο μαλάκα. Σε κατάλληλο παβόθρου είναι. Πραγματικά έχει πάρει ποτέ κανείς, μπαίνει ποτέ σε κάποια πολυκατοικία που έχει πρόβλημα. Και να είναι ο διαχειριστής και λέει πάλι το πάθαμε. Το σιφόνι, παιδιά, βούλωσε. Παιδιά, συγγνώμη, θα καλέσουμε το. Ο AMS. Το σιφόνι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα το γάτο μου, πώς χαλάει το γύρισμα. Έτσι, το παιχταρά μου! Το παιχταρά μου! Το προλαβαίνω. Δεν γαμημένε. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, κάνε με πέρα. Δεν γαμημένε. Το παιδί μου δεν το λε γαμημένο. Θα πλένει πρώτα το στόμα και θα φυλάς εδώ πέρα αυτόν εδώ. Δύο βανίλιες, Κώστα!
Εντάξει. Κάθε φορά που το τρώω αυτό είναι πικρό, ρε φίλε. Έβαλες δύο. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, μηδένισε ξανά το τέτοιο. Το μηδένισα. Και βάλε μέσα 250 γάλα. Κάτσε, περίμενε. Πόσο μηδένισε. Περίμενε. Μην πατάς τίποτα, περίμενε. Άστο. Ωραία. Μαλάκα γάλα δεν είναι σαν τις ταινίες που το φέρνει ο γαλατάς αυτό. Τέτοιο. Ο γαλατάς δεν το φέρνει. Η απόλαυση είναι να το κάνεις με το δάχτυλο. Ο γαλατάς θα χτυπήσει δύο φορές. Ο μακρυδίτε. Ξέρετε, λέει ο Ηλία. Για μαμά πίνω γάλα. What the fuck, τι είναι αυτό ρε μαλακά. Γαμάει. Βυζία γελάδας. 250 να γράψει, 250 γρήγορα. Κόψε, κόψε. Ρίξε. Κόψε. Ρίξε. Κοίτα. 243. Κοίτα. Με το στόμα. Μαλακά φάνηκε ότι την έκανες. 273 σιγά. Τι έγινε. Γιατί είχαμε βάλει παραπάνω αλεύρι. Μπράβο ρε μαλακά, μπράβο. Πώς δεν το σκέφτηκα. Όχι, έχει σκεφτεί όλα, ρε. Και θέλει και... Άντε βρε μαλακά τελείω. Μην του μιλάς έτσι, μην του μιλάς έτσι. Μπράβο. Και ένα σφινάκι κονιάκ. Κονιάκ αυτό είναι που δίνει στους κηδείες, το ξέρετε. Καλά, αυτό το συγκεκριμένο ούτε καν. Ναι, πραγματικά. Στα 40 το δίνουμε αυτό. Λίγο παραπάνω, λίγο ακόμα, ένα σφινάκι. Αλήθεια. Τι μπεκρίδες είστε εσείς που δεν ήταν αυτό το σφινάκι, μα αλλάξει, τι σφινό ποτήρα έχετε. Ποτήρα, εντάξει. Και φέρτε μπουκάλι. Πάμε, τι θες, αυτά τι είναι μπαταρίες. Περίμενε, θα σου πω σε λίγο. Αμάν, τα νεύρα σου. Δεν παίζει να το κάνουμε αυτό εδώ. Γιατί. Θα γίνει μουνή καπέλο. Τι απαλά. Τι απαλά βρε μαλακά, θα φύγουν όλα, αφού είναι μέχρι πάνω, γεμάτο. Το μπούστι θα τα κάνουμε. Τι θα βρε κακομύρι, τι εύκολο θα το κάνει. Κάνουμε λίγο έτσι στην αρχή. Και ξεκινάμε σιγά σιγά. Ορίστε, όλα ωραία. Δεν έχει κάνει τίποτα, σας τορκίζομαι. Άγιε μου Βασίλη, αυτά τα Χριστούγεννα θέλω να μου φέρεις ένα καλό μίξερ. Γιατί αυτά τα μίξερ που έχουμε είναι για τον μπούτσο, καλά το κάνεις με το χέρι. Άμα βάλεις ένα καλαμάκι και το κάνεις έτσι, πιο καλά το κάνεις. Έλα, τι πάει. Είναι η εύκολη βασιλόπιτα αυτή. Όταν λες η εύκολη. Υπάρχει είναι πολύ εύκολη, ρε παιδάκι μου. Κανονικά πρέπει να χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη, να φρατέψουνε μετά το βούτυρο. Γιατί πάτησες το κουμπί απασφάλισης. The apasphalation. Πώς το... Όχι αυτό. Ποιο. Αυτό. Τόσο απλά. Λίγο. Πότε σταματάω. Μαλακία που δεν το βγει. Αυτό είναι η ζύμη. Ναι. Άκου τώρα τι θα κάνουμε. Έχω ένα όραμα. I have a dream. Σταμάτα να χτυπάς. Έχω ένα όραμα. Ηλιά. Ναι. Baking powder θα βάλεις. Μαλάκα σε διόρθωσε ο Νάσκαρης. Πού θα φουσκώσει αυτό ρε μαλάκα. Παιδιά, ένα φέρετρο να μπει μέσα άμα γίνεται. Έχετε να παραπεθάνεις. Εντάξει, θα πάζαμε μου. Ρε μαλάκα σε διόρθωσε ο Νάσκαρης ρε μαλάκα. Ξεφτύλα! Μαλάκα ήταν έτσι από πριν. Ρίξ το όλο στα αρχίδια μας. Λύθιε. Πώς θα φούσκωνε. Θα του λέγεις που κάνει κανένα αστείο. Δεν πειράζει ρε μαλάκα, σιγά. Θα την τρώγαμε και τόσο νόστιμη η βασιλόπιτα αυτή. Δεν είναι τα μικροοργανισμίδια το baking powder. Όχι. Έχουμε και άλλα υλικά εδώ μεταξύ. Δεν είναι μόνο το baking powder. Αυτό ήταν ασήμαντο. Το βούτυρο είναι το σημαντικό. Το ξεχάσαμε. Εννοείται ότι το ξεχάσαμε. αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Συνεχίζει τώρα η Παρασκευή. Κοιμάται σιγά σιγά υλικά. Συνεχίζει η Παρασκευή που βλέπετε αυτό το κούκκι. Υπάρχει κάποιο τρόπο ειδικό να το γυρνά. Όχι, μια χαρά το πας. Κούκκι, κάτω. Κότα. Κοτεύει. Κοτεύει το μανικόρνι. Ω, ναι! Έτσι κάνει πάντα. Αποφύγει, χάλασε όλη του τη μέρα τώρα αυτό. Σιγάρετε για βούτυρο είναι απλώ. Δεν φάγει λαρδίνα που μου. Αυτό σου λέει. Όχι, δεν κατάλαβα. Όλο να βάλει. Όλο. Ναι, ναι, όλο. Τι όλο ρε μαλακά. Όλο ρε μαλακά να τα ψήφασε μισό κιλό αλεύρι. Δεν ξέρω αν παρατηρήσει ότι πήρε μια πρωτοβουλία και απλά έριξε ένα κομματάκι αυθαίρετα. Δεν ξέρω πώ το βάλει. Δεν ξέρω πώ το βάλει. Δεν ξέρω τι αγχώθηκε. Δεν λε και το βάλει στα χίλια. Η γλώσσα μου πηγαίνει ώρα τώρα. Μαλακά βάλαμε ένα ολόκληρο βούτυρο μέσα. Θα είναι υγιεινή σκάση. Κολυστερίνα. Πάμε όλοι μαζί. Να 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 να. Ξημερώματα, κάνεις τηλεφωνήματα στο 166. Ξημερώματα.
Έλειωσε το βούτυρο. Όταν λες έλειωσε define. Ρε παιδάκι μου, διαλύθηκε ή είναι ακόμα κομματάκια. Δεν έχει ιδέα. Βλέπω κάτι κομματάκια πάνω τώρα που το λες. Να σου πω, έχει μέσα πραγματάκια από το δέντρο, τα θέλουμε. Όχι. Όσο πάω, βαίνω πιο πολύ μέσα στο δέντρο. Χτύπα λίγο στο γρήγορο να διαλυθεί για να προχωρήσουμε. Γιατί σήμερα είναι μεγάλη ημέρα. Μαλάκα, όντως ρίχνει πραγματάκια από το δέντρο μέσα. Έλα ρε μαλάκα. Τι έχεις ρε μαλάκα, τι κλαις. Ρε μαλάκα, ρίχνεις μέσα. Μην κλαις ρε μαλάκα, φιλό ρε. Έχει μέσα τσόφλια ρε μαλάκα, αυτό σε πείραξε. Τα τσόφλια τρώγονται, όχι το πλαστικό δέντρο ρε. Άκουσέ με πολύ προσεκτικά, θέλω να πάρεις το ένα Άντε και γαμίσου. Πάρε και γαμίσου. Πάρε το 1/3 από το μείγμα και ρίξε εδώ. Μου τα λες εμένα σε μαθηματικά. Το 1/3! Πες μου, πάρε 3 κουταλιές. Αλλιώς εγώ θα σου δίνω το τσιμπούκι και σου λέω το 1/3 της πουτσας, Ηλία. Δεν μένει κι άλλο. Πόσο! Το 1/3 σου λέει. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά τα φτιάχνια που ζω εδώ πέρα. Έχουμε χειροκίνητο ματσαφλάρι. Μόνο χειροκίνητο ματσαφλάρι είμαστε εδώ μέσα. Ότι κάνει πάσες για να πει ο Λεβόν καλά αστεία. Ναι, ρε μαλάκα, είναι εκπληκτικό. Το είδατε, ρε μαλάκα, το καλό αστείο. Μια χαρά. Ρε μαλάκα, καλό ήταν. Το χειροκίνητο, το χέρι σου που μου κουνάει το ματσαφλάρι είναι το χειροκίνητο. Δεν είναι το ίδιο το ματσαφλάρι. Το ίδιο χέρι δεν μπορεί να είναι χειροκίνητο, βρε φλάκα. Μην το συνεχίζετε. Εντάξει, είστε αγαπημένα παιδιά. Το έχει βάλει το 1/3. Φτάνει. Το βάλει και το βάλει και το βάλει και το βάλει και το βάλει. Από αυτό. Το μετακινώ απλά σε μπολ. Ωραία, βάλε μια κουταλιά που θέλει μια κουταλιά από αυτό. Τι κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει ο ηλίθιος. Φτάνει. Δεν έχουμε άλλα τέτοια. Πάρε μια κουταλιά από εδώ και βάλτε εδώ πέρα. Ωραία. Έλα, όχι τόσο ψηλά. Παιδιά, στρατός. If you know what I mean. Ωραία. Γιατί πάντα το αριστερό μου χέρι γίνεται μουνί και το πλύνω κάθε 4 δευτερόλεπτα. Γιατί με αυτό τον παίζεις. Το έχεις παίξει ποτέ με το όχι χέρι που τον παίζεις. Δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται. Καταρχήν με το κανονικό τον παίζεις και με το άλλο φεύγει τελείως το χέρι σου. Δεν ξέρω, λες και δεν το ελέγχει ο εγκέφαλος. Το ελέγχει ο εγκέφαλος κάποιος άλλος. Αυτή η μερέντα είναι χαλασμένη. Γιατί δεν πήγες να αγοράσεις, ρε μαλάκα. Αυτού νου αυτή η δουλειά δεν είναι. Ρε μαλάκα, Ηλία, όντως χωρίς πλάκα. Γι' αυτό τον πληρώνουμε αυτό μαλάκα για να κάνει την αρχισυνταξία. Τι μια χαρά έχει μέσα ζουμί, ρε μαλάκα. Την άλλη φορά πήγα να το ανοίξω και ήταν μέσα. Ρε μαλάκα, αυτό είναι το φουτουκέλαιο. Βγαίνει λίγο, το ανακατεύεις, φτιάχνει, ηλίθιε. Σα αρχίδια με μαλάκα. Ρε μαλάκα, έφαγα. Βάλε λοιπόν μια μεγάλη κουταλιά μόνο σε αυτό. Κοίτα χρώμα, κοίτα χρώμα. Στα αρχίδια μου. Να κοιτά, θα το φας μαλάκα όλο. Φουντουκέλαιο. Έχει μέσα κέρμα, τσόφλια. Κέρμα, τσόφλια και αρχιδιές. Όταν θα στην τουαλέτα και θα κλαίσω, σου λέω φουντουκέλαιο. Κάνεις λίγο έτσι και φεύγει. Πάτε το καζανάκι. Μαλάκα. Στρατός, λοιπόν. Ο μαλάκα. Δεν τη δίνει. Έλα, όλο μαλακίστε. Αυτό σου και να σκουπιστείς, ξέρεις, δεν καθαρίζει με τίποτα. Είναι αυτό που φεύγεις από την τουαλέτα και ξακολουθεί από πίσω μια γραμμούλα. Εντάξει. Είναι τόσο δυνατό που μπορεί να κουμπίσει κάτι, να σηκώσει και το πλακάκι του μπάνιου και να σε ακολουθεί. Πού είναι εκείνα τα. Έλα, ρε μαλάκι. Τον κόλο σου! Τι λες, ρε. Δεν είναι μαλάκα, δεν είναι μπαταρίες, είναι χρώματα ζαχαροπλαστική. Το είχα πει να μου φέρει μια φορά τέτοια, το θυμάστε. Βασιλοπιτάπιτα. Άλεξε δύο σταγόνες μπλε εδώ. Μόνο δύο σταγόνες. Πρόσεχε, μου σου πεταξίσω στο στόμα και βγει στη σκηνή μπλε. Όχι, αλήθεια να βγει μπλε. Είναι τρομερή και κανένα. Έκανε ο κόλλο τον Παπαστρού, να πούμε. Δεν έτρεπε, αλλάξα. Πώ ανοίγει καταρχήν. Πώ ανοίγει. Δεν φαντάζομαι έτσι. Μα την Παναγία θα γίνει μονή τώρα το σπίτι. Ναι, ρε μαλάκα. Όχι, μαλάκα. Κοίτα πόσο εύκολα. Πόσο. Δύο σταγόνε. Μη. Όχι. Μία. Ανάτο, πρέπει να του λήξει. Μία. Ναι. Δύο. Μόνο και θα φτάσει. Και βάλα λίμνη. Όταν το σέρε. Θα πω μέσα του. Μέσα στο κεφάλι του ηλία θέλω να φανταστείτε πολλού μικρού ηλίε. Και σα πει τώρα τι κάνει με βαλιά και εσύ ξέρει κανεί. Βάλε δύο ρε μαλάκα, δεν με νοιάζει. Έχουμε βάλει ήδη δύο. Ωραία, εντάξει. Άλλη μία. Σιγά, ο Νάτσικα κουτούλησε με τον τρίφτη. Αυτό είναι ο σκηνοθέτη μα, παιδιά, να ξέρετε. Ωραία, το άλλο κόκκινο. Κόκκινο. Εδώ. Όχι εδώ. Αυτό σαν θε να γίνει μόβ αυτό. Όχι. Θέλω να γίνει μόβ αυτό. Λέμε να το κάνουμε πράσινο, μην το γαμάς. Εντάξει. Να κάνουμε κοκκινοπράσινο. Να κάνουμε μοβ πράσινο. Όχι, κοκκινοπράσινο θυμίζει χριστουγεννιάτικο δέντρο, μην είσαι ηλίθιος. Τι. Τώρα. Τώρα έχεις βάλει και το μονάχι μου. Σκάσε, βίλες. Λοιπόν, ωραία, βάλε και λίγο κίτρινο στο μπλε. Ναι. Και θα αρχίσουμε το ανακάδαμα και ό,τι γίνει. Κλείστο. Το κίτρινο να πούμε ότι είναι διάφανο τελείως. Είναι σαν δείγμα ούρων. Φτάνει! Έφυγαν λίγο παραπάνω. Δηλαδή τώρα θα αλλάξει κατευθείαν χρώμα. Ναι. Oh my fucking good. Όντως μαλάκα. Νομίζω πετύχαμε το πρασινάκι. Για να δούμε.
Τελικά η δοσολογία δεν ήταν και πολύ καλή. Δεν πειράζει, θα το δοκιμάσουμε. Συνέχισε να κατέβεις Κώστα. Μάρα, μαλάκα, πώς γίνεται με μια σταγόνα να γίνει όλο. Μαλάκα, κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ δυνατά. Είναι συμπυκνωμένα. Αυτό είναι λίγο πιο ζουμ. Ναι, είναι επειδή το πήρες μισό ευρώ από το. Από τα κινέζικα. Hello, do you have something. Θέλει κι άλλο. Μαλάκα, είσαι σοβαρός. Βάλε εκεί πέρα, μαλάκα, φιόγκο. Τώρα κάτι γίνεται. Αλλά και πάλι θέλει, δώσε. Ρε μαλάκα, είσαι σίγουρος αυτό με τη σταγόνα που το είδες στο όνειρό σου. Ρε μαλάκα, κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένα. Έλα τώρα, σταματήστε και ρίχνουμε λίγο κίτρινο. Και γι' αυτό. Ρίχνει του λίγο κίτρινο, Ηλία, σταμάτα να μιλάς. Τι κίτρινο μου, ρε μαλάκα, τι όνειρο έχεις δει. Για να κάνουμε πράσινο. Αυτό έχουμε συμφωνήσει εμείς. Μπράβο. Είσαι μαλάκας και καθόμουν εγώ και το έβαζα. Κοίτα, δεν είναι πράσινο ακριβώς. Έλα, πράσινης, έλα. Σε πολλά. Ψήλο πράσινης, ένα. Κοίτα πώς θα γίνει τώρα πράσινο. Είναι κυριολεκτικά μπλε. Να σας πω κάτι, γιατί δεν το κάνουμε με μιξεράκι να τελειώνουμε. Αυτό το έχει κάνει, ρε. Να το. Είναι καλό αυτό. Δες τον ανακατεύω, έχω ένα έμφυτο ταλέντο. Έτοιμο είναι, Φλόρε, σταμάτα. Ωραία, λοιπόν, πάρε αυτό τώρα για να σε διευκολύνω. Εδώ βάλε κόκκινο, ρε μαλάκα, δεν θα βγει. Έβαλε μία σταγόνα, ρε μαλάκα. Όχι, έβαλε αρκετό. Για να δούμε. Να δούμε. Πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Μπράβο, πως έγινε κόκκινο. Όπω έγινε πολύ κόκκινο. Εγώ θα βάζω. Πού το έχεις. Να τελειώνουμε, έχουμε και δουλειές. Έλα, βάλε κι άλλο. Όντως. Όπως το πιο φέρει χρώμα ever τελείωσε. Τα έριξε όλα στη μούρη. Ωραία. Εδώ. Έχει κι άλλο εδώ, αχτύπητο, αχτύπητο. Ναι. Ροζ βγήκε ρε παιδιά, τραγικό. Και το έχουμε βάλει όλο να ξέρεις, ε. Δεν έχει άλλο. Ωραία, είναι η Ηλία, έχεις πάρει τα σκυρότερα στην ιστορία. Ρε μαλακά, αυτά είναι το σούπερ μάρκετ, σε κόλλα το μυαλό σου. Βάλε μία σταγόνα. Ρώσοι, οι Ηλίες είναι πουθενά, θα βάζουν τα πάντα. Ο Ηλίας είναι να δίνει δοσολογίες σε φάρμακα. Αρχίζει 20 κουταλιές από αυτό, το μπουκοζολβάν. Αρχιστείς πάνω σου. Αυτό τι χρώμα είναι. Τίποτα, μερέντα. Μερέντα, εντάξει. Δεν θα βάλουμε ένα χρώμα σε αυτό. Όχι, ρε. Θα γίνει σκατουλή, έλα. Βάλτε το λίγο. Κίτρινο. Βλέπουμε. Με το κίτρινο δεν γίνει τίποτα. Το καφέ με κίτρινο τι βγάζει. Για αρέα. Καφέ. Δεν κάνει πολύ τίποτα βασικά. Αυτά τα χρωστικά δεν είναι. Δεν τα τρώμε. Είναι χρώμα ζαχαροπλαστική. Καρκίνο. Έλα, θα βάλεις και τον μπλε να δούμε τι θα γίνει και να τελειώσει. Ήρθε η ώρα που τρώμα τα ρίμι, εννοείται. Ειόι! Παιδιά, το γεγονός ότι η μερέντα έβγαλε καλύτερο πράσινο από ότι το άλλο, με ξεπερνάει. Το γεγονός ότι είναι μπλε και το βλέπεις πράσινο, ξεπερνάει εμένα όπως είναι σκηνή. Δεν είναι μπλε, ρε βλάκα, πράσινο είναι. Πράσινο είναι, μαλάκα. Ναι, έχετε δίκιο, είναι πράσινο. Πάρε το ταψί το κάτω. Είναι αυτό που κοιμόταν ο γάτος σου πριν και σκούπισε λίγο τον κόλλο του. Τέλεια. Θα σου φέρω τώρα τον αγαπημένο σου φίλο. Ναι, πολύ καλό. Άνοιξε. Τόσο απλά. Θα το χρησιμοποιήσουμε σαν τέτοιο. Σαν τι. Ω, έχει και δώρο. Πόνους. Τι κερδίσαμε. Πάνω φίλο, κάτω φίλο. Τι είναι, έχει ένα CD. Πάνω φίλο, κάτω φίλο. Έχει την Πέπα το μικρό γουρουνάκι για τα παιδιά σας. Και στη μέση ό,τι θες. Πώς γίνει όλο. Ναι, βγάλε πρώτα το ένα. Σου λέω πώς γίνει όλο, ναι, βγάλε πρώτα το ένα. Ρε μαλάκα, γιατί τα διαλύεις όλα. Α, καταλάβατε τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Περίμενε. Θέλω τέτοιο, θέλω λαδόκολα. Όσο εδώ με έχει φέρει. Όσο εδώ με έχει φέρει. Πόπο μαλάκα, θα γίνει ωραία η πίτα, ε. Πόπο βούλωσε το. Σήκωσε το φύλλο. Φίλε! Έχω βγει και είμαι λίγο μα. Στρώστο, μπράβο, βάλε το άλλο δίπλα. Γιατί αυτό από κάτω. Τι αυτό από κάτω. Μου έδειξε αυτό. Και με μπέρδεψε και το χάσα, θόλωσα. Δίπλα έτσι. Ναι. Το γεγονός ότι χωράει ακριβώς. Μαλάκι ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία, περίμενε. Όπα, όπα, τι πας να κάνεις. Όπα, θέλω να είσαι ψύχρεμος. Μου φύγε. Φάνηκε κοιλιά. Λοιπόν, βάλε τη τέτοια, άδειασε τη ζύμη με όποια σειρά γουστάρεις. Εδώ από πάνω. Ωραία. Για να φτιάξει χρωματιστά λέει. Πράσινο του φλόρου. Εδώ. Το λεγόμενο λαχάνι. Όχι, δεν είναι λαχάνι. Είναι λαχανή. Φιστική, είναι παστέλ. Είναι παστέλ, φιστική. Ναι, ναι. Φιστική αιγινή. Δεν ήταν καν λογοπαίγνιο. Πούτσε μαλακώστε. Ναι, κανονικά. Ή μείνετε μαλακέ όπω είστε μόνοι μου. Πέω ζέουλι. Ζέουλι. Μείνετε ζέουλι για το υπόλοιπο τη εκπομπή. Πόσο πρέπει να βάλουμε. Γιατί το βάζει μόνο δεξιά. Θα το βάλουμε όλο. Όλα τα μείγματα θα τα διάσουμε μέσα και από πάνω θα βάλουμε κι άλλο. Δεν μιλάω, αλλά. Ρε μαλακά,
Α, εντάξει, θα γίνει και έτσι, θα γίνει και έτσι. Θα βιάζουμε ολόκληρα. Βούλωσα το ρολόι. Φέρτε μια μαρίζ. Αστροφορτινό. Φορτινό. Αρθή γιορτινό. Γιορτινό. Μήνυμα θα φέρει. Συγγνώμη, η φλογέρα πού είναι να παίξω χριστουγεννιάτικα. Κλαρίνο παίζει. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Την έχω να πάρω εγώ για τα πρόβατα. Εσείς που λέτε τα κάλαντα με ορχήστρα, ρε μαλάκα. Too much effort for nothing. Εντάξει, σταματήστε να βάζετε τα παιδιά σας επειδή ξέρουν κιθάρα να λένε τα καγγέλια. Μαλάκα, είναι αυτό το μπαντράκ. Τι στο πουτσό είναι αυτό. Α, είναι κατσαβίδι, ρε μαλάκα. Κατσαβίδι είναι. Είναι το αγαπημένο μου κατσαβίδι. Πραγματικά, επειδή ο γιος σας ή η κόρη σας κέρει ένα όργανο, δεν χρειάζεται να το βγάζετε έξω να λέει τα κάλαντα με αυτό. Εντάξει, δηλαδή άμα το παιδί σας κέρει πιάνο. Τι. Θα βγάλει το παιδί με ένα πιάνο στα πατήσια να παίζει τα κάλαντα επειδή τα ξέρει. Δούμε τι άλλα τώρα. Έτσι έβγαινε ο γιος. Και μιλάμε για παιδάκια που λένε τα κάλαντα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό. Έχει και άλλες φωτογραφίες εκεί πέρα. Είναι μικρός μαλλιάτσης. Ναι. Ο μαλάκα. Δημοτικό μαλλιάτσης. Τι δημοτικό ρε μαλάκα. Τι δημοτικό ρε μαλάκα. Σαν έφηβος αγγλιμαδίας είσαι. Γυμνάσιο. Έχει και πιο μικρός μαλλιάτσης. Σαν να παίζεις από το ρόδα τσάντα και κοπάνω είναι. Έχει και άλλο μικρό μαλλιάτσι. Δηλαδή και μου πάμε μπαρμπαρέλες. Με τη σεξτή. Πάμε αυτοκίνηση. Αυτοκίνηση. Μαλάκα. Μας κάνει πολύ κακό αστείο. Αυτοκτίνηση. Εντάξει. Hello, Andres, my friend. Έλα, εντάξει, βάλε άλλο. Δεν έχω άλλη κουτάλα. Βάλε με αυτήν. Βάλε το κόκκινο τώρα. Δεν θα γίνει. Έχω φέρει και το. Έχει φέρει και αυτό ρε για να σε βοηθήσει. Χριστί, βούλο του. Χριστί, πού είναι η φλογέρα γαμό το μου. Στον κόλο σου είναι, ψάξε. Μαλάκα, θα μείνει το μισό μέσα. Κάνε με αυτό εδώ. Ποιο μου ρε μαλάκα. Να το. Έχει μαρίζει, για κάτσε λίγο. Μα την Παναγία με έχει χουφτώσει 10 φορές, Ρε μαλάκα, καλά λέει ο Βέλης ο κόμος της καρδιάς μας. Τώρα δεν θα γίνει ένα. Ναι, αλλά όταν το κόψουμε θα φανούν όλες αυτές τις στρώσεις που έχει. Ποιες στρώσεις, αφού τώρα τα πλώνω εγώ και θα γίνει ένα. Δεν θα γίνει ένα, μην είσαι. Μην μιλάς λίγο. Εντάξει, θες να δεις κάτι, Βάλε και το τελευταίο πράσινο από πάνω και βάλε. Τώρα τι πέταξες το πράσινο πάνω από το ροζ. Έλα, εδώ λίγο στην άκρη. Βάλε ρε μαλάκα, λέμε και το τελευταίο. Ρε μαλάκα, τι το χαλάσατε τώρα, ηλίθιοι. Γιατί το κάνεις αυτό, μπορείς να πεις. Ποιο ρε μαλάκα. Εκνευρίστηκε, παιδιά. Μαλάκα, μου σπα στα αρχίδια τώρα, το μαλάκα, αυτός και κόμπι. Ρε μαλάκα, αυτό το έχω βάλει εκεί πέρα. Ρε μαλάκα, δώσε μια άκρη. Μια άκρη, μαλάκα, μου βάλει το μισό ηλίθιε. Και το πράσινο τώρα τι θα το κάνεις, ρε πανέξυπνε. Από πάνω, αλλά ομοιόμορφα, τι είναι αυτή η μαλάκια που μου έκανε τώρα εδώ. Μην τσακώνεις την γιορτινές μέρες. Άμεσο και εσύ, ρε μαλάκα. Θα κόψω από εδώ, τελείωνε. Πότε είναι που βγαίνουν όλοι, τώρα. 31 σε 1. Θα σκαμάω και εσάς. Θα το σκεπάσω τώρα. Όχι, θα το σκεπάσω, το κάνεις καλά. Κοίτα, έχει κι άλλα, έβαλε κι άλλα. Άλλα. Μια φορά ήθελα να το κάνω αυτό με τα χρώματα, ρε φίλε, και μου το γάμισε ο ηλίθιος. Μου το γάμισε. Θα το ξαναφέρω, σκάσε. Δεν μου ξαναφέρω, θα το κάνω τώρα, ρε μαλάκα. Ξέρεις τι, άρχισε να κλαις, θέλω να δω κάτι. Ρε μαλάκα, γιατί το χάλασε το αγκοζόμπι για το χάλασε. Ρε μαλάκα, το σοβαρά, από όλα αυτά που έχει κάνει. Είσαι λόγο να πετάξει τη γαμμένη τη δέντια πάνω από το ροζ. Να το δε φαίνεται καν! Αυτά τι είναι εδώ! Τι είναι αυτά, πράσινα! Αυτά τα κόμπι το κομμάτι είναι γαμμένε. Πούντα, τα βλέπει. Ναι, είναι πράσινο και φαίνεται. Διαφανίζει τώρα με τι μαλακίε σου. Ρίχτε ρε μαλάκες και αυτό εδώ πέρα, τελειώνουμε. Σκάσε! Αυτό θα ήταν το γρήγορο κομμάτι τη εκπομπή. Τελείωνε. Μαλακισμένο. Με τη μαρίζκα το βλάκα. Κάσε πούλο στην τρύπα τώρα και θα φας κανένα. Κανένα νόημα. Δηλαδή. Τι κάνει αυτό το κινητόδρομο. Γιατί κάναμε δύο πράσινα. Γιατί μας ξεγέλασε η μερέντα με τον μπλε και βγάλανε πράσινο σκατουλί. Είσαι ηλίθιος. Ρε μαλακά, ξέρεις κάτι, τώρα με τσάντησες πάρα πολύ άσχημα, μαλακά. Όπω μαλάκα, πήγαινε στη γωνία σου να κλαις μετά. Έλα να τελειώσουμε τη γαμημένη τη Βασιλοπιτά πιτά. Είσαι χειρότερος από αυτούς που δίνουν γλυκά στα παιδιά που είναι τα κάλαντα, μαλάκα. Που έχω τα παιδιά να πούν τα κάλαντα και τους δίνουν δύο μελομακάρονα. Ορίστε, παιδιά. Δώσε πρέπει μαλάκα λεφτά για τα μελομακάρονα, ήρθαν ηλίθιε. Σε μια διαφήμιση την έγινε, μια διαφήμιση, δεν ξέρω ποια συνέχεια. Αμάντα, δεν ξέρω κι άλλο από πάνω. Χάλασε το μωρέ. Βάλε ρόζ από πάνω, μαλάκα. Που έρχονται παιδάκια και καλά και τους λένε τα κάλαντα και τους δίνουν γλυκά, ρε. Και στο τέλος και καλά τους τελειώνουν τα γλυκά από τα τάσα κάλαντα που τους είπανε. Αυτοί τύποι δεν χάλασαν 3 ευρώ στα κάλαντα. Τα γλυκά είναι ακριβότερα. Τα μελομακάρονα ακριβά. Έχουν 17 ευρώ το κιλό. 17 ευρώ το κιλό, καλά σου λέει βλάκα. Όταν ήσασταν μικροί και λέγανε τα κάλαντα, δηλαδή γουστάρα να ζουν γλυκά. Όχι βέβαια. Και τότε βουλώστε το. Θα πάρει ZX Spectrum με τα λεφτά από τα κάλαντα. Εγώ μάζευα τα λεφτά από τα κάλαντα και αγόρασα μελομακάρονα.
Το καλύτερο που έχω ακούσει ever. Spectrum, τι είναι αυτό που είπες, μαλακά, είναι τη δεκαετία σου. Είναι μαχάμισε. Τι είναι αυτό που λέει. Δονητής. Υπολογιστής. Spectrum, γάμαγε. Λοιπόν, έλα τελείωνε τώρα. Δεν θες να τα γαμίσουμε, μαλακά. Βάλε και τα άλλα δύο φύλλα από πάνω. Δεν είσαι μάνα μου, γουζάρδαν. Χωράγε πολλά σχόλια αυτό. Κι άλλο δώρο. Το βάζω πάνω έτσι. Πού το ξέρεις. Το ξέρω γιατί δεν είμαι μάνα. Ο Άλεξ μόλις είπε θέλω να το πιάσω. Θέλει να βάλει δάχτυλο. Θέλω να δω πώς είναι. Εδώ φαίνεται πολύ περίεργη η φύτα, αλλά είναι πολύ ωραία. Ωραία, νομίζω ότι αυτή η βασιλοπιτάπιτα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό δεν τρώγεται όμω. Όχι. Πήγα να γλύψω, αλλά μου έκοψε. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ω πάρε μαλάκε. Τι. Έπεσε το κέρμα κάπου. Το είχε φυσικά μέσα. Το είδε κάποιο. Όχι. Να το δει, μαλάκα αφού είχε γίνει. Άρα έχει κέρμα εδώ μέσα. Εννοείται ότι έχει κέρμα. Και τσόφια επίση. Όχι, ρε φίλε. Ναι, τη φάμε τώρα για να το βρούμε. Βάλ το μέσα, ρε φουρνό. Εσύ πάντα πρέπει να τη φας για να το βρει. Όχι, έτσι ρε. Γιατί. Στο πλάι. Καλά, στο αγγίδι μου. Σωστό. Όχι, ρε πούστη τώρα. Βοήθησε με, μαλάκα. Βάλε πόντρα. Κουπόντρα. Κόντρα. Σπρώξε. Ντάμερ, ντάμερ συνέχεια. Άλλο ένα τέτοιο ξέσπασμα, ε. Και γαμήθηκε. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο κομμάτι αυτής της εκπομπής που μάλλον θα είναι 6 χρόνια τελείωσε. Ναι, ρε μαλάκα, δηλαδή έλεος. Αυτό ήταν το γρήγορο. Λογικά θα έχει αλλάξει ο χρόνος. Το γρήγορο κομμάτι που γράφουμε 45 λεπτά, ρε γαμημένε. Λογικά έχει αλλάξει ο χρόνος μέχρι να τελειώσει το επεισόδιο. Οπότε ευτυχισμένο το 2018. Πάμε στην επόμενη συνταγή. Ωραία, πάμε, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για να κερδίσετε πράγματα ακόμα και αυτά τα Χριστούγεννα να κερδίσετε πράγματα. Ήταν απαράδεκτο αυτό που κάνεις. Θα τη γαμίσω. Εγώ το κόψω του γουστάρω κάνω. Ωραίος. Λοιπόν. Θέλετε να κερδίσετε δώρα. Εννοείται και θέλετε. Γι' αυτό βλέπετε αυτήν την εκπομπή. Εγώ θα βρω τώρα ένα δώρο. Α, δεν είχε τίποτα. Τι φάση. Ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό. Δεν είχε γιατί είναι ήδη στο κόλλο. Λοιπόν. Και τώρα με το Secret Santa μπορείτε να κερδίσετε αυτά τα δώρα. Τι δώρα Κώστα που να κερδίσετε. Santa Miami, Santa Buya. Η οποία κάθε φορά παραγγέλνετε από το ifu.gr, βάζετε τους κωδικούς είτε Santa Miami είτε Santa Buya, ανάλογα ποια ομάδα είστε. Εδώ πέρα ξέρετε στο γνωστό σημείο που βάζετε τους κωδικούς για να μπείτε στην κλήρωση να κερδίσετε απέστευτα δώρα. Βέβαια, ακόμα και αυτοί που θα χάσετε, δηλαδή όσοι ψηφίσετε την ομάδα που δεν κέρδισε, πάλι θα κερδίσετε κουπόνια. Δηλαδή, κερδίζουν ακόμα και χαμένοι! Έτσι ξηγαίνεται το ifu.gr. Ανοιχτά. Μπερμπάτικα. Μπεζαλίδικα. Κυμπάρικα. Κάτι με μπε. Κυμπάρικα, αυτό έψαχνα. Κυμπάρικα. Οπότε, είπαμε, Santa Miami, Santa Buya, κάθε φορά παραγγέλνετε το ifu.gr και κάθε φορά όσε περισσότερε φορέ ψηφίζετε, τόσε φορέ περισσότερε πιθανότητε να κερδίσετε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν ψηφίζετε 17.000 φορέ, θα έχετε 17.000. Πάμε στο επεισόδιο. Αυτό είναι spoiler από το μέλλον. Ναι, ναι. One hour later. Αλλά λίγο να σπάσει ρε μαλάκα το ρόμπαλο, το χτύπησε ο κοιλιακός μου, είσαι σοβαρός. Κοίτα τι έπαθε ζημιά. Αυτό είναι από μια αλητία που είχα κάνει μαγειρές. Και ρητικά νομίζω το είχα κάνει έτσι. Μαλάκα, σούπερ όπλο. Σούπερ όπλο. Τρώσε το κεφάλι, σκόβω και φρύδι. Τόσο και με μπέσει τώρα ξαφνικά. Να πεις κοίτα, δεν φεύγει. Ωραία για τα. Λοιπόν, άκου. Ασγίστηκε. Μάζει με το κεράκι του. Δεν σταματάει ποτέ να αναστεί. Μαχαίρι πέρα. Όπα, παιδιά, το βρήκα! Μαχαίρι σελιδοδείχτη. Ο δορυφόρο 2001 πέτυχα κατευθείαν αυτό. Μα το Θεό, δεν το έψαξα. Άνοιξα το καζαμία και έπαιξα εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται όταν βλέπει τον ύμνο σου παλαμάρι. Τι λέει, θα φας καμπούτσο. Απλώ εάν δει πρόοδο, θα έχει τι δουλειέ σου. Αυτό λέει. Σα το δοκίζουμε, αυτή είναι η σύνταξη. Εάν αγοράζει αποτυχίε. Σε όλες τις προσπάθειες θα έχεις. Εάν δεν είσαι, θα έχεις σοβαρές ζημιές στις δουλειές σου. Σας τορκίζομαι, αυτό λέει, με αυτό το συντακτικό. Εάν αγοράζεις αποτυχίες, σε όλες τις προσπάθειες θα έχεις. Εάν δεν είσαι, θα έχεις σοβαρές ζημιές στις δουλειές σου. Υπήρχε Google Translate το 2001. Έλατε. Ξέρω, μαλακά. Πατητήρι! Πατητήρι! Αν δεις γεμάτο από σταφύλια, τα οικονομικά σου πάνε καλά. Ότι θα δεις πατητήρι με σταφύλια εσύ. Και θα καλυτερεύσουν ακόμα περισσότερο, αν όμως είναι άδειο δεν θα πάνε καθόλου καλά. Άντε ρε, τι plot twist ήταν αυτό, δεν το περίμενα. Θες να πας στο λίμα Γαλοπούλα να δεις τη γράφη. Ναι, θα πάω τώρα αμέσως. Θα μάθεις ηγουμένη τι γίνεται, αν είναι ρευτής ηγουμένο παχύσαρκο, ζεις ανήθικη ζωή.
και θα εξευτελιστείς και η γυναίκα σου σαπατά. Όλα μαζί. Άμα δεις χοντρό, εγώ τον ήπιες φίλε, όλα τα κακά. Ξύπνα και στραγγάλεις τη γυναίκα σου. Άμα δεις, άμα δεις τον προηγούμενο. Ευχαριστώ, Μάνος. Λοιπόν, περίμενε. Το λιβαράει. Μαλάκες, στο γάμα δεν έχει τέτοιο, δεν έχει γαλοπούλα. Ωραία, έχουμε εμείς γαλοπούλα, πάμε να συνεχίσουμε το επεισόδιο. Έχει γάτα, για να δω, γιατί βλέπω συχνά γάτες. Απλώς αν δεις οι άνθρωποι που σε αναστρέφονται, σε αυθονούν, μα την Παναγία τα λέει έτσι, και κοροϊδεύουν. Εάν τη χαϊδεύεις, η αγαπημένη σου σε ξεγελά κολακεύοντας, μόνη πουτάνα! Όντως! Η αγαπημένη σου σε απατά, μα χαϊδεύεις γάτες. Εγώ όλη την ώρα έτσι είμαι. Στα όνειρά μου μόνο γατιά χαϊδεύω, μαλάκα. Το κέρατο της Παναγίας έχω φάει. Εν τω μεταξύ θέλω να δείτε το οπισθόφυλλο του Καζαμία. Όπου είναι τα πάντα. Είναι μια γιαγιά η οποία έχει το Χάσερ και την Κρέτελ και πρόκειται να τους ψήσει. Είναι μια η οποία κρατάει το βούτυρο που δάγκωσε ο Ηλίας εδώ πέρα και είναι φάτσα φακέα. Είναι ένας πιτσιρικάς ο οποίος έχει πάθει γαμημένο σοκ που πιάσε ένα σταφύλι. Κοίτα το! Και αυτή είναι. Τα θέλω όλα. Αυτή τρώει τα σταφύλια της οργής. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να δεις αυτό. Άμα κρύψεις αυτό, είναι. Γεια, δώστε μου, φακέα. Αυτόν εδώ, κοίτα πόσο σοκαρισμένη είναι η θεία με αυτόν εδώ που τον πιτσιρικά που τα σταφύλια. Έχει πάθει την πλάκα της. Ναι, όντως. Νομίζω ότι έχουν κλέψει τις φάσεις από φυλάδιο σε αεροπλάνο που έχει τις θέσεις προσγείωσης. Λοιπόν, πάμε. Πάμε ρε φλόρικη συνταγή. Όχι, δωράκι. Το φιωγκάκι ζαχαροπλαστείο δεν είναι. Αυτό το φιωγκάκι, ποιος το έχωσε. Ποιος καθόταν εκεί πέρα, πόσο ελεύθερο χρόνο έχει γίνει. Ας βάλω ένα φιωγκάκι. Να δεις τι άλλο έχουν χώσει. Τι έχουν χώσει. Παιδιά, ανάλωση έως 26-12. Τσίμα τσίμα είμαστε σε αυτήν την εκπομπή. Μέχρι να λήξουν όλοι. Οριακά, οριακά. Οριακά, μαλάκα. Όχι, ρε αγαπημένε! Το θερμόμετρο. Ο άλλος λέει το θερμόμετρο. Κάνε εδώ ρε στο κενό. Καλά, λες τρελέ μου. Αλλά να τρίξεις πάνω. Λοιπόν, το φιωγκάκι το κρατάμε να το βάλουμε και στο φούρνο μετά. Κότα. Τι περίεργο δέρμα έχει, ρε. Το πιάσα και τα λες είναι νάιλον. Ω, ξεχάσανε ένα πόπουλο. Α, δεν ήταν πόπουλο. Ξεχάσανε ένα πόπουλο. Μαλάκα έχει πάρα πολύ περίεργο. Φύγε! Το φτερό, θέλω να σου γράψω ένα γράμμα αγάπη. Πιστέ. Αγαπάω. Κοίτα κίνκι δέσιμο η γαλοπούλα. Έχει κάνει περίεργα πράγματα να μπερδευτεί. Έλα ρε μαλάκι, τελειώνεται. Κόψε τα σκοινιά γιατί ξέρει τι θα πάθει τώρα. Τι θα πάθει τώρα, φτιάξαμε. Α, νομίζω ότι δεν πάτησε εκεί στην καμπάνω. Μαλάκα δεν την ξεπουπουλιάσαμε. Κοίτα εδώ φτερούγε ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Αυτά είναι τα φτερά τη τώρα. Έτσι την ξεπουπουλιάζουμε. Αλήθεια. Spread your legs for me. Λοιπόν, τι βλέπεις. Αυτό! Αυτό τι είναι, μαλάκα τώρα, χωρίς πλάκα. Έξτρα δέρμα. Ού, μαλάκα, ξέρεις πώς θα κάνεις με την καλοπούλα έτσι να. Ότι είσαι τέτοιο, ρε. Ότι πέτας ένα X-Wing. Κολώνεις να τη φορέσεις το κεφάλι όπως ο Τζόι. Συμβάτη. Όπως ο Μίστερ Μπιν. Ή πώς να κάνεις ότι είσαι οδηγός γερανού. Λίγο πιο δεξιά! Έλα γιατί έχει μέσα τη βιντεία αυτό το κοντέινερ. Λίγο γυρνά το. Σήκωσε τι, σήκωσε τι όπως είναι. Αερόπια. Ας την στο πιατάκι της, ρε. Όχι, θέλω να ακουμπήσει. Θέλω να την ακουμπήσει εδώ. Ακούμπα τι εδώ. Κώστα! Ξέρεις ότι συνήθως στην καλοπούλα ετοιμάζουμε μια πάρα πολύ ωραία γέμιση. Δώστε μου ένα. Δώστε μου ένα νι. Τι μυρίζει η καλοπούλα, βρωμάει έτσι, τόση ώρα. Νομίζω μυρίζει η ροδομαλιά της. Αχ, παιδιά, η γαλοπούλα μυρίζει αυτή τη χλαπάτσα που κάνεις έτσι και ακούγεται κλανιά. Αυτό ακούγεται. Γιατί βρωμάει, μάλλον. Λοιπόν, άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά. Σ' αρέσει η γέμιση της γαλοπούλας. Όχι. Αυτή η γέμιση που κάνουμε με κοιμά, κουκουνάρια, κάστανα, καρύδια, λαμάσκινα. Όχι, όχι. Το ξέρω ότι δεν σου αρέσει, γι' αυτό εμείς θα γεμίσουμε την γαλοπούλα. Γιατί πίνεις τον καφέ μου. Νομίζω ότι θα το καταλάβεις. Νομίζω ότι θα πέρασε παρατήρητο. Γι' αυτό εμείς, Κώστα, θα γεμίσουμε την καλοπούλα. Με ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Αυτή η εκπομπή πηγαίνει εκεί που πρέπει, κυρίες και κύριοι. Πού είναι το κοτόπουλο! Το κοτόπουλο το ζήτησα τον Άγγελο, τον Χασάπη μου, να μου το ξεκοκαλίσει και είναι ολόκληρο το κοτόπουλο χωρίς κόκαλα έτσι. Θα το απλώσουμε. Πώς ξεκοκαλίζει ένα κοτόπουλο. Άνοιξε το να δούμε. What the fucking fuck! Πώς το έκανε αυτό ρε μαλάκα! Πώς το πούτσο το έκανε αυτό! Όλο! Είναι roadkill έτσι κανονικά, είναι κάτι που πάτησε κάποιος στην εθνική. Ένα άλλο είναι, face κάτι. Μαλάκα πώς το έκανε! Ήταν η φτερούχα. Μαλάκα είναι πάρα πολύ σιχαμένο. Φτερουγίτσα.
Το φοράς και από την ανάποδη, αμά. Αυτό, παιδιά, είναι ένα κοτόπουλο. Χωρίς πλάκα, Ηλία, έχουμε κάνει πολλά συχαμένα πράγματα. Αυτό είναι από τα χειρότερα που έχω δει. Έλα, ρε, μαλάκα, αυτό είναι. Πστ, παιδιά. Γυλαίκο να είναι παλιότυπο είναι αυτό, ρε. Είστε ματάκια, παιδιά. Είστε έτοιμοι να βγάλουμε εκατομμύρια. Θα κάνει το Hannibal. Όχι, είστε έτοιμοι να βγάλουμε εκατομμύρια. Μην τα κουμπίσει τη μούρη σου πάντω. Θε να βουλώσει. Ναι, σαρμονέλα. Αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμο να βγάλω εκατομμύρια. Θα γενιάσω το νέο Leatherface. Και μόλις βγήκαμε το thumbnail μας. You chicken. Πιστεύω το ψήνεται, να είναι αυτός ο δολοφόνος. Καινούριος. Chicken face. Oh no, chicken face. Μαλάκα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο άσχημο είναι. Α, το κράταγα να πουντα, ρε. Όχι, μια χαρά το κράταγες. Γι' αυτό δεν τρομάξατε αρκετά. Τώρα όμως... Ναι, ρε, τόσο σες. Τόσο σες. Πολύ έξυπνο, ρε φίλε. Γύρνα την άλλη. Εγώ. Ναι. Για πες. Λοιπόν, γύρνα το από την άλλη. Από αυτήν. Ωραία, μάζεψε του τα τέτοια τώρα. Άκου φίλε, αρκετά νομίζω το ακούμπησα. Δεν μαζεύω τίποτα. Λοιπόν. Πώς ξεκοκαλίζει ένα κοτόπουλο, ρε φίλε. Αλλά καλά το. Αυτό είναι magic, δεν ξέρω. Είναι μια... Κοίτα, εδώ είναι ας πούμε τα μπουτάκια, το φαίνεται από το σκούρο κρέας, εδώ είναι τα φιλέτα που τα έχει απλώσει σε... Τα κόψε σε μικρότερα κομμάτια για να χωρέσουμε. Πώς το ξεκοκαλίζεις όμως, χωρίς να το σπάσεις. Το ξεκοκαλίνεις, υπάρχει μια τεχνική συγκεκριμένη, αφαιρείς τα κόκαλα με τη σειρά. Τόση ώρα αυτό τον ρωτάω, Ρόμπι. Πώς γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω. Ωραία, και τι κάνω. Λοιπόν, βάλω του μέσα bacon, έχω εκεί πέρα bacon. Oh my fucking god. Γίνεται πιο ενδιαφέρον σε αυτήν. Ναι, ναι, παιδιά, αυτό το επεισόδιο γίνεται... Ενδιαφέρον θα γίνει όταν θα προσπαθήσουμε να το χωρέσουμε όλο μαζί στην άλλο κούλα. Ναι, όντως. Είναι σαν επεισόδιο του Guess One Cup. Σαν επεισόδιο Hannibal είναι, ρε μαλάκα, κάνεις ένα. Θα παίξω σωστά τα χαρτιά μου. Λέγε, τι κάνω. Άπλωσέ τα παντού. Όχι, ρε φίλε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Πριν κάνεις οτιδήποτε, να κάνουμε μια στοιχειώδη προσπάθεια να έχει λίγο αλάτι αυτή τη φορά. Στοιχειώδη προσπαθιούλα. Δεν μου πειράζει που έχω μπογιές από τη Βασιλοπιτά. Όχι, όχι. Τέλεια. Μπορούσαμε να κάνουμε και λίγο μπλε κοτόπουλο. Όχι, γιατί μα αρέσουν τα χρώματα. Μ' αρέσει που απαντάς λογικά. Θα σου ρίξω και λίγο σκόνη μαύρου σκόρδου. Τι, μαύρο σκόρδο. Ναι, είναι ένα ειδικό προϊόν. Ένα σκόρδο που έχει λήξει ο ντουλάψου. Που γαμάει. Οκ. Αυτό τι ήταν η σκάστρα που είχα αυτό. Πήγε να ανοίξει τον τρούμπο, θα με κόψει να με πιάσει φανάρι. Το ακούσατε που έκανα. Πάτησα τούρμπο στο πορτοκαλί και γαμήθηκα. Ο άσχετος, πάτησα τούρμπο στο πορτοκαλί. Καλά, αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή πολύ το αγαπάω, ε. Θα βάλουμε λίγα πράγματα γιατί θέλω το ρολό να γίνει πάρα πολύ σφιχτό, ώστε να καταφέρουμε να το χωρέσουμε. Εκεί είναι όλη η μαγιά. Εγώ έχω βάλει 12 τέτοιο μπέικον. Έλα, βάλε και την άλλη από πάνω, να μην είσαι. Ού, μαλάκα στην είπα φουντουλής. Όχι, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Άστες, άστες να τις ακουμπήσουμε πάνω από την καλοπούλα για να τις δώσουμε έξτρα. Κρίσπινες. Λίπα. Λίπα. Λίπα από το σπίτι. Λοιπόν, κόψε αυτό σε χοντρές φέτες με το παλτά. Έτσι στην ευθεία. Ναι, τύπου έτσι μπαστούνάκια για να τα ακουμπήσουμε εδώ πέρα, να έχει λίγο λιωμένο τυρί μέσα. Μπράβο, το πας πάρα καπνιστό, πολύ. Είναι. Είναι καπνιστό, ναι. Ότι το ξέρεις εσύ, Καραγκιούζη. Είπε λεπτά μπαστούνάκια, εσύ έκοψες κολόνες δεν είναι. Άστον, ξέρει τι κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Sorry, αυτό το τρώμε. Ναι. Γιολό. Άκουσε με λίγο. Δεν ακούω τίποτα. Θα τυλιχτεί έτσι. Οπότε βάλτε αλλιώς τα μπαστούνάκια, βλάκα. Πώς θα τυλιχτεί. Περίμενε να σου πω ακριβώς πώς θα τυλιχτεί. Τυλιχτεί έτσι. Όχι, ρε. Έτσι, γιατί εδώ έχει το στήθος και εδώ έχει το μπούτι. Οπότε πρέπει να τυλιχτεί έτσι, ώστε κάθε κομμάτι να πιάνει απ' όλα. Οπότε βάλτε τα έτσι. Εδώ. Έτσι τα έχει βάλει. Ναι, κυριολεκτικά. Απλά ήθελα να το πειράξει. Α, κοίτα, Ηλία, όχι, βάλτε έτσι. Κάνε αυτό για να τυλιχτούν. Εντάξει. Ναι, το φτιάξει. Και έχω φέρει. Τι είναι αυτό. Τσεστ. Τι είναι? Είναι πουρές κάστανο. What? Θα το βάζεις μέσα αυτό. Όχι. Ωραία, τύλιξέ το Κώστα. Πουρές κάστανο. Ρε μαλάκα, έλεος. Ο αγάμητος μου έφερε πουρέ κάστανο, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό? Δεν γαμά ούτε το 2018. Ρε μαλάκα, πουρέ κάστανο. Πού το πήρες, πες μου. Χωρίς πλάκα, πού βρήκες? Πού βρήκες? Στο σούπερ μάρκετ. Ποιο σούπερ μάρκετ είναι αυτό, ρε μαλάκα? Σε όλο το σούπερ μάρκετ έχει πουρέ κάστανο τα Χριστούγεννα! Είναι πολύ γιορτινό! Οπα, οπα, οπα! Να το να ρε! Ρε μαλακά! Είναι τόσο συχαμένο αυτό που παίρνει. Ξεφύγει, ξεφύγει, ξεφύγει. Παιδιά, αυτό δεν χωράει με τίποτα με στη γαλοπούλα. Ε!
Ωραία, δεν πειράζει. Θα βάλουμε το μισό και θα εξέχει απ' έξω. Here you are wrong, Kito. Κράτα τα πόδια! Περίμενε, περίμενε να δούμε εδώ τι γίνεται. Κόκαλα! Δεν ήμουν έτοιμος για κόκαλα. Ενώ για τα υπόλοιπα ήσουν, ε. Κράτα! Έλα, βαστάω! Βαστάω, σπρώξε γερά! Βάλε κάτω αριστερά το λόγο του National Geographic. Ωραία. Τι National Geographic, Brazzers είναι αυτό, το βλέπεις. Και τώρα θα δείτε πως είναι μια γένα ανάποδα. Πάμε ρε Φλόρε. Κρατάς! Τα βαστάω! Σπρώξε δυνατά! Κοίτα, έχει χώρο. Ε, όχι. Αλλά θα υπάρξει λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, κατάς, μπορείς να του βάλουμε κάποιο λιπαντικό. Βάλε το ρε μαλάκα, λέμε. Κράτα, Ηλία! Βαστάω, σπρώξε με δύναμη! Χώνο, Ηλία! Βαστάω, τείχο! Βάστα! Χώνο! Εκεί πάλι. Κάτι γίνεται. Περίμενε, περίμενε. Το σκόνεις. Να βάλω λίγο δάχτυλο εδώ. Αναπνεύστε, κυρία μου, αναπνεύστε. Βαθιές αναπνοές. Έχουμε διαστολή. Περίμενε, αναπνεύστε. Σκεφτείτε, πηγαίνετε στο happy place σας. Σπρώξε, βάλε δύναμη. Πόσα άτομα χρειάζονται, ρε μαλάκα. Μάσκα, δεν είναι αυτός ο θυμίζει κάτι, δεν πειράζει, ξεπέρασέ το. Σπρώχτε, κυρία μου, όχι, ρουφήχτε. Πάρ' το, ρε μαλάκα. Μαλάκα το έκανες. Μαλάκα το έκανες. Μαλάκες, πάρτε τα, ρε μαλάκες. Ωραία. Περίμενε, περίμενε, είστε καλά! Έχει μείνει απ' έξω η πέτσα του Κοτόπουλου. Ωραία, Κοτσόπουλου. Περίμενε, δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Μπράβο, ρε μαλάκα. Σωστός, σωστός, το μπέικον που έμεινε. Αυτό τι είναι μπέικον. Ναι. Πολύ σωστός. Ο, τι είναι. Βλέπετε κάτι, βλέπεις κάτι. Υπάρχει κάποιο Κοτόπουλο εδώ που δεν βλέπω εγώ. Ρε με τι. Πώς φαίνεται ο λαιμός Κοτόπουλου. Α, τσιχαμένο. Τι είναι όλο αυτό το ζιβάγκο. Μη! Κόστα γιατί! Αυτό! Γιατί ξέμα! Γιατί ξέμα! Ε, από τη γέννα μου, δεν ξέρεις πως είμαι. Γιατί το κόβεις αυτό, γιατί το κόβεις. Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Αλήθεια. Λίγο λεμό να κόψουμε. Ακούστε λεμό, ρε. Ανατρίχιαζε ψυχή μου όλη τώρα, ρε. Πώς το κάνετε και σφάζετε τα ζώα, ρε, πούστε τες. Κώστα, σήκωσε την καλοπούλα. Τι σήκωσε την καλοπούλα και όπως είναι βάλτη. Κυρία μου, τώρα δεν έχει που να της μιλήσω, ρε, μαλάκα, δεν έχει κεφάλι. Ίσιο το χαρτί έχει. Μου θυμίζει τη φοβερή ιστορία του Stephen King, η μέθοδος των αναπνοών. Όχι, το κάνεις αυτό! Ναι, 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 κάντο! Ό,τι χειρότερο έχω δει στη ζωή μου. Συγχαρητήρια, πήγαινε τόσο να σκάνε να σου δώσει 50 άρικο για τη γέννα. Είναι σαν ατύχημα, είναι τραγικό. Κοίτα τι. Είπα τη σοκ. Δώσε το φίλι της ζωής. Λοιπόν, τα πάντα όλα σαλμονέλα. Γλυκόξινη σάλτσα, όλη, ρίχτη από πάνω, όλη, όλη, όλη. Γιατί τα δοστάω. Παλαιτήριά σου. Αυτές τις συσκευασίες που έχει 10 καπάκια, το αγαπημένο μου, ρε. Περίμενε, 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 περίμενε. Για τελευταία προσπάθεια, μπας και τρώγεται. Ξανά περίμενε, περίμενε. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε όλοι ότι θα είναι ανάλατη. Αλλά να πούμε ότι την κάναμε την προσπάθεια. Έλα, άδειες την. Τι κάνει. Μου είπε να τη βάλω όλη, ρε ηλίθιε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και εδώ στο στήθος το βάζεις. Βάλε τα πολλά. Νομίζω ότι τσιγκουνεύτηκες, μπρο. Ήθελε λίγο παραπάνω. Απλώς εσύ την άδειες από εδώ και από κύριε ηλίθιε. That was the fucking point, ρε μαλάκα. Παντού μου είπε. Α, έχει κέρδη. Ήθελε αυτά τα τελευταία τα πρώτα, το ξέρεις. Αυτά που... που γαργαλάς λίγο από κάτω και φεύγουν και τα... Εντάξει, έχει γίνει πάρα πολύ ωραία σε χρώμα, δηλαδή νομίζω δεν πρέπει να πειράξουμε τίποτα. Όπως μπορεί και να μην την ψήσουμε καν. Πάμε έτσι. Ο Μη, κότα. Κολώνεις. Εντάξει, ναι. Έχουμε καμιά άλλη σάλτσα να βάλουμε. Σιγά τα λαμπάκια, ρε. Σιγά τα λαμπάκια, αυτό λέω κι εγώ. Έχουμε τίποτα άλλο. Πάλε, ό,τι έχεις. Τι εννοείς, με αφήνεις. Ναι. Να βάλουμε μουστάρδα. Ναι, ναι. Έχω και 2000 Thailand. Όχι αυτό, βρε μαλάκα. Μουστάρδα, μουστάρδα, βάλε. Έχω πικάντικη και μουστάρδα να δω, έχει λήξει. Το 18 λίγη αυτό, ρε. Ορίστε ένα προϊόν που εμπιστεύεσαι στο ψυγείο σου. Όπως είναι. Βάλε το καπάκι να τρέχει πιο λεπτή. Λάκα. Ωρε μαλάκα. Όχι, είναι λιάκο, φεύγει. Είσαι μαλάκας τώρα που σε εμπιστεύτηκα. Κοίτα τι έχω.
Περίμενε. Θα σε αγύψει. Όχι, θα με σουλάνε. Φέρτε τον μπαλτά να μου κόψει το χέρι. Μαλάκα, είναι πολύ κακό. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, σκαμένε! Ε, πάντα! Δεν έμαθες τίποτα. Ψιλοκαλή δουλειά έκανες. Λέ, μαλάκα, trust me. Λοιπόν, βάλε λίγο τέτοιο από πάνω. Α, δεν κολλάνε τρελέ. Πήγα να το δώσω το τέτοιο. Κώστα! Έλια! Σκέπασέ τη. Θες χωρίς. Όχι, εντάξει, εκεί απαλά και έλα να την τυλίξουμε όλοι μαζί με αλουμινόχαρτο. Γιατί? Όλο το τάψι. Γιατί? Ναι. Έτσι πρέπει, ναι. Για να δημιουργήσουμε μια ψευτογάστρα. Να ψηθεί συνολικά. Λέξεις. Πάμε, έλα. Πώς θα τυλίξετε όλο το χαρτί? Η ψευτογάστρα. Πώς θα το τυλίξουμε? Τώρα θα δεις, ρε μαλάκα, θα δεις εδώ. Με τον Αλέξανδρο το τυλίξαμε χέρια, ρε μαλάκα. Σήκωσε το τάψι. Με πολύ. Αδύναμη πόρνη, σήκωσε το πιο ψηλά. Το ταψί του μεταξύ είναι μαντεμένιο και έχει μια γαλοπούλα 17 κιλά μέσα. Καρέκλες μαντεμένια. Μου πέφτει, μου πέφτει. Καρέκλες μαντεμένια, καρέκλες τραπέζια μπαμπού. Σήκωσε. Παίρνω το από κάτω. Ναι, σήκωσε και άσε τα πολλά. Τα από ποια μεριά ξετυλίγεται, ξεχάστηκα. Το βάζουμε στους 220-230. Για πόση ώρα? Δύο μέρες, Ερή. Κάνα τρία ώρα. Τουλάχιστον τρεις. Οκ. Έχω αίματα από την γαλοπούλα! Βγάζουμε την πίτα και βάζουμε την γαλοπούλα. Εντάξει, πάμε. Οχ, είναι σαν να έχεις κάνει σπανακόπιτα. Ναι, ρε μαλάκα, σαν σπανακόπιτα μοιάζει. Η βασιλοπιτάπιτα είναι λίγο απογοητευτική. Ναι, αλλά όταν την κόψουμε, κοίτα τι ωραία είναι τα χρώματα. Τι ωραία, ρε μαλάκα, όντως είναι σαν σπανακόπιτα. Δεν το σκέφτηκε κανένας όταν θέλατε πράσινο. Εσύ το πρότεινες, βλάκα. Βάλε μέσα, βάλε μέσα καλύτερα. Κώστα, έλα, σήκωσε το ταψί. Από ποια πλευρά το βάζουμε? Από ποια να είναι, από αυτή που χωράει. Έτσι. Πάμε, ρε φλόρε. Όπως είναι οριζόντια. Βόηθησε με, έλα. Όχι, θα το βάλεις μόνος σου, όπως με κοροϊδεύες εμένα πριν. Πάντως 230 ηλία. Τα ψάρα, μαλάκα, είναι αυτά. Καθαρή τα ψάρα. Κάτι πολύ άσχημα, ρε μαλάκα. Στα παπάρια μας. 20 χρόνια μετά! Πείτε στον κόσμο πως μυρίζει. Μυρίζει σαν σκατά. Ναι, ρε μαλάκα. Μυρίζει σαν σκατά μυρίζει. Σαν σκατά αν έχεις φάει μόνο μπρόκολο όμως, όχι σαν έχεις φάει γουρνοπούλα. Να το πούμε αυτό. Βέβαια, έχουμε μείνει στο φοβερό perk ότι η γαλοπούλα αυτή στον κόλο της έχει ένα κότοπουλο. Μετά από 6 χρόνια... το είδες αυτό που είδα, έτσι. Λοιπόν! Ακούστε τι έγινε! Πάμε να κάνουμε μόνο αυτό! Λοιπόν, κάνουμε μια φοβερή βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα. Γαλλικόπιτα, πήγα να πω. Εντάξει, βάλαμε τη θερμοκρασία λίγο πιο ψηλά για να γίνει λίγο πιο γρήγορα. Και αποτύχαμε. Έμενε. Δεν αποτύχαμε, θα φάμε μια χαρά τώρα. Λοιπόν, έλα, βγάλτε έξω πρώτα απ' όλα. Βγάλτε έξω. Αυτό το σπίτι να μην μπορεί να αγιάσει ποτέ, μαλάκα. Να βρωμάει συνέχεια όχι, κάτι. Είναι μαύρη γαλοπούλα, ήταν η ράτσα της τέτοια. Α, ναι, ρε, ναι, φαλιά, είναι, αυτή, είναι μια ειδική ράτσα. Πες την άγρια. Αυτό είναι ειδική γαλοπούλα, έχει μαύρη γαλοπούλα. Μαλάκα, βοήθησε με να το βγάλω. Όπως είναι το μαύρο κοτόπουλο, ρε γαβγά, που είναι το δέρμα του έτσι και όταν ψήνεται γίνεται πιο μαύρο ακόμα. Τι θες τώρα, βοήθεια? Μπορώ να τους κόσω, ρε. Ωραία, σήκω το, ναι. Ωραία, εκπλήσε το φούρνο. Ωραία, βρε μαλάκα, χέστη. Στο ξύλο, στο ξύλο. Ωρε μαλάκα την κάψα. Πω μαλάκα. Ρε μαλάκα είναι κάρβουνο. Πώς το γραμμίσαμε έτσι, ρε μαλάκες? Δούλες φταίει. Ένα λεπτό δεν με λέγεις, είναι γαμάτη, βγάλτε τη. Κράτα λίγο. Κράτα. Πώς κάψαμε την γαλοπούλα που μας ήταν όλη την ώρα από πάνω τη μαλακίτα. Την έχει προστατέψει το μπέικον. Άμα βγάλεις αυτή τη φλίδα μπέικον από κάτω. Να το ρε μαλάκα. Τα έχει πει ο Ηλίας. Πια έχεις πει, ρε μαλάκα. Και ψημένο μπέικον έτοιμο, ορίστε. Λοιπόν, φέρε το πιάτο εδώ πέρα. Σου κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα. Δώσε ρε Ηλία. Λετάρισμα. Ακού. Δεν κόβεται. Όχι, απλά έχει το πετσοκαρί, ρε. Όχι, δεν έχω καλή. Το θερμόμετρο είναι μαλακά κόβεται. Το θερμόμετρο κόψω το θερμόμετρο! Ρε μαλακά είσαι πάλι ηλίθιος. Πάμπρισε το θερμόμετρο. Ένα κόκαλο, λέει. Φέρε το πιάτο, φέρε το πιάτο. Αρνούμε, ρε. Φέρε ρε μαλάκα ένα πιάτο! Έχεις και να φάει κολοκλά με θερμόμετρο, δεν έχεις ξαναπάει, είναι ό,τι καλύτερο. Κοίτα εδώ. Ωρε μαλάκα. Πλάκα, πλάκα, ναι. Ωρε μαλάκα.
μαλάκα. Αυτό είναι για σάντουιτς που κόβεις. Δεν το πιστεύω ότι κάναμε αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα ψιλοκάει και εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Μας ήταν όλοι από πάνω του. Πώς κάηκε, ρε μαλάκα. Δεν κάηκε, έτσι πράγει. Ένας μαλάκας από όλους αυτούς μαλάκες δεν έκανε έτσι. Τότες μου γύρισα να το ακουμπήσω και πήγες όσο το πήγες. Περίμενε, cranberry sauce, περίμενε. Μην το κάνεις. Θα τη φάμε όπως την τρώνε οι Αμερικάνοι, ρε. Στην τρώνε στο τόπο, στην τρώνε στον κόσμο. Στα τέσσερα. Universal. Περίμενε. Αυτό είναι μαρμελάδα, ρε μαλακά. Σάλτσα είναι, σάλτσα από μύρτιλα. Τι είναι το μύρτιλο, rich and fruity. Τη σερβίρουνε με την καλοπούλα, τι θες τώρα, βάλε μια κουτσάνια και μην μιλάς. Παιδιά είναι μια μαρμελάδα, μύρισε. Ωπα. Και γιατί δεν το χαλάσουμε τώρα, δεν φτάνει που είναι έτσι πως είναι, θα το χαλάσουμε. Πιστεύεις ότι μπορεί να χαλάσει, αλήθεια τώρα. Καλά σου λέει, φά την αρμάδα κάπως την τρώνε. Μπορώ να δοκιμάσω λίγο. Ωραία, δοκιμάσαι. Πει τη χαλάσετε τελείως. Υπάρχει πιθανότητα να πεθάνω και να έχει ζωντανά σαλμονελίδια. Όχι. Κάηκα! Ω, μαλάκα, πιο άνωστη πεθαίνεις. Είναι σαν κοτόπουλο που δεν έχει γεύση. Μαλάκα, αυτό ακριβώς είναι γαλοπούλα. Μαλάκα, είναι πάρα πολύ άνωστη. Μα έτσι είναι γαλοπούλα. Τι λες, ρε βλάκα! Ναι. Βάλε τώρα λίγο cranberry sauce. Είναι σαν κοτόπουλο που δεν έχει γεύση, όμως. Έμενε! Τώρα, ρίξ' το κάπου. Απίστευτο. Είναι άγευστη. Πώς είναι με τη μαρμελάδα. Τορκίζομαι! Είναι μαρμελάδα. Έχετε αλείψει σε ψωμί του τόστ μαρμελάδα. Απλά είναι πολύ περίεργο ψωμί του τόστ. Είναι ένα ψωμί του τόστ που έβωσε και πιο πριν. Πάρε και μια φέτα μπέικον, πας και βελτιωθεί η κατάσταση. Εκεί το μπέικον δεν έχει γεύση. Του το έχει κλέψει η γαλοπούλα. Μαλάκα, κόψε λίγο από το κοτόπουλο. Μαλάκα, περίμενε. Νομίζω ότι αυτό... Είναι τυρί. Το τυρί, ναι. Ας το διάλο. Αυτό είναι το τυρί που έλειωσε, το καπνιστό από μέσα. Ω, μαλάκα. Τώρα θα δούμε αν υπάρχει γεύση σε όλο αυτό το πράγμα. Και μαρμελάδα. Δεν είναι το τυρί αυτό. Κάτι άλλο τρώμε. Το τυρί, το καπνιστό είναι, ρε. Ωρε μαλάκα! Το τυρίνα. Η γαλοπούλα είναι κοτόπουλο χωρίς θερμίδες. Κοίτα. Κοίτα. Αυτό το κοτόπουλο που χώσαμε μέσα. Όχι, μαλάκα. Για δοκίμασε. Όχι, ρε. Και σύνη! Αυτή είναι η γαλοπούλα! Στην περίπτωση που πεθάνουμε. Να ξέρετε ότι ήταν τιμή μας που μας στηρίξετε 3 χρόνια αυτή την εκπομπή online με τόσο πολλά views. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία μας. Έλα, μάνα, καμίσε. Λοιπόν, πάλι μέσα. Δεν ξέρω τι περίμενε. Κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είμαστε σε κάποια άλλη εκπομπή. Μαλάκα, δεν μπορείς να το σηκώσεις. Μα πόσο φλόρος είναι αυτό το παιδί. Παιδιά, γενικά έχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να το σηκώσει. Ποιος είναι, μαλάκα, εγώ που πήγα στη Σκωτία και σήκωσα 80 κιλά μπαλά. Τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Μπάλα σε... του Mountain. Πάμε σε κάτι που τρώγεται. Προδότης, παρακαλώ. Να δείτε τις ομοιότητες. Όντως, ναι. Όχι, όχι. Ψωλήμα από όχι. Βγάλτε έξω, πάλι. Βάλτε. Έλα, πιάσε, here we go again. Πιάσε χάρτη, πιάσε χάρτη. Ψωλήμα από όχι. Πιάσε χάρτη. Τι ωραία σπανακόπιτα. Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο και τα γαμίσαμε και τα δύο, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Πω από μια βασιλόπιτα πιτα. Σπανακοπιτόπιτα είναι αυτό. Ερώτηση, γιατί έχουμε το μαθήνια ξέπαρκα. Να τα σέρβιρα μαζί με την γαλοπούλα, αλλά δεν έχει νόημα. Και το κρεμμύδι το ίδιο. Για να δούμε τι στρώσει τουλάχιστον να έκανε κανένα χρωματάκι. Α, μπορώ, αυτό είναι το Χριστό. Τι έκανε, ρε μαλάκα. Μαλάκα, φαίνεται σαν σάντουιτς. Όπου είναι, ξέρω εγώ, το κρέας και τα λαχανικά. Το κρέας δεν έχει ψυχηθεί καθόλου, μα δείτε κρέας έτσι με το φατέρ. Τα λέω στην παράσταση. Έλα, μαλάκα! Σκάσε. Αδερφούλη. Δώσ' το. Να ζήσεις... Όχι, λάθος. Θα πεθάνεις, πώς θα... Ας το διάλο. Δώσε μου και εμένα ένα κομμάτι, ρε μαλάκα. Πάνε. Μου άρεσε το. Ναι. Ξοδευτήκαμε. Ας το διάλο. Καλή. Καμάι. Είναι καλή, αλλά δεν σκόνουνε. Τι γελάς, μαλάκα. Καλό ήταν. Μα, καλό. Μάγκωσα. Απίστευτο. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το γεγονός ότι είναι πράσινο το γαμημένο, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω τι τρώω αυτή τη στιγμή. Είναι μάγκωσα, αλλά είναι ωραίο. Κέικ.
πάρα πολύ νόστιμο. Το οποίο είναι σε φύλλο, το οποίο γαμάει, δεν είναι σκληρό και στο χαλάει τη φάση. Πώς έγινε αυτό, ρε τρελέ? Νομίζω ότι βρήκα το τσόφλι και το έφαγα. Επίσης, έχουμε και το κέρμα μέσα. Ναι, έχουμε και το κέρμα. Ποιος θα το βρει? Έφαγα το τσόφλι και τσόφλισα. Του μαγκώσε! Μου άρεσε, ρε. Όλα του αρέσουν, ρε μαλάκα, όπως είπε και ο Μαλιάς, αυτός γελάει με το όνομά του. Λοιπόν, κάντε βασιλόπιτα. Πιτά. Μέσα σε πίτα. Βασιλοπιτό πιτά. Μαλάκα γαμάει. Παιδιά, αυτό το πράγμα τρώγεται και είναι και νόστιμο και θα εντυπωσιάσετε. Αρκεί να πετύχετε τα χρώματα. Γιατί εμάς είναι σαν να είσαι κάνει σπανακόπιτα με ομό κρέας. Σπανακόπιτα με ντομάτα είναι. Σαν μπέρκετ ψημένο medium είναι. Λοιπόν, για. Θες να τα χωρίσουμε. Ξέρεις τι θέλει από πάνω, άχνει ζάχαρη θέλει. Αχ, μοιάζει. Αχ, να είχαμε. Α, ναι, σωστό. Όχι, ρε μαλάκα! Α, ναι, βάλε ένα περισσό, τι λέω. Είναι κυριολεκτικά μαρμελάδα. Είναι μαρμελάδα, ρε παιδιά, όντως, είναι δίκιο. Ωραίος, όχι σόλι. Βάλε σε αυτό το κομμάτι να ετοιμάσουμε. Έχει ζάχαρη. Αχ, ναι. Έχει. Αχ, ναι. Δεν έχει ζάχαρη, αχ, ναι, αλλά έχει μείγμα για σουτζουκάκια, θέλετε να δείξω. Παντού, ρε φίλε. Άσε να δείξω. Δημιουργεί το παιδί. Μαλάκα, ο σεφ μαλλιάτσις. Είναι απλά μια μαρμελάδα. Δεν είναι τίποτα από σάλτσα που λέει. Δεν έχει δίκιο, παιδιά. Είναι σαν να πας να βάλεις μαρμελάδα το πρωί για να πεις τρώω σάλτσα μήλου. Βάλε λίγο παιδιά. Παιδιά, κάνεις αυτό που έκανα μόλις τώρα. Ναι. Η γαλοπούλα είναι ένα πουλί. Ένα πουλί. Το οποίο δεν πετάει από αυτά τα άχρηστα πουλιά. Τώρα τι γίνεται όμως. Μην την κάνετε. Δηλαδή αυτά που πετάνε είναι χρήσιμα. Πάρα πολύ. Μπορεί να πετάξει ένα από πάνω σου και να σε κουτσουλήσει στη μούρη. Θες να μου πεις ότι αν ερχόμουν τώρα εγώ με ένα ραβδί και σου έλεγα θα σου δώσω την ικανότητα να πετάς, θα λέγεις όχι. Αυτό με κάνει χρήσιμο αυτόματα. Καφού βέβαια ρε μαλάκα, είμαστε στην κίνηση, καβαλάω και με πας. Δώσε μου εμένα το ραβδί και την ικανότητα να πετάω. Πινκ. Το πέταξα. Λοιπόν, του άρεσε πάρα πολύ. Ο Ελίας γουστάρει τόσο πολύ τα αστεία του που είμαι σίγουρος ότι τον παίζει. Ναι, 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 καλά. Λέει ένα αστείο στο σπίτι και είναι έτσι. Τι λέει ο μαλάκας, σε κάνω το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Εγώ ξέρω ότι κάθε φορά σε λέω ειλικρινά πράγματα για αυτήν την εκπομπή στο τέλος της. Η καλοπούλα, εκτός ότι είναι ένα τεράστιο πουλί, είναι άχρηστο. Γιατί πρώτον δεν τρώγεται από μόνη της, είναι άνοστη, δεν έχει γεύση, οπότε γι' αυτό βάζουμε εμείς τη γέμιση. Για να τρώμε κάτι μαζί με τη γαλοπούλα την άνοστη ταυτόχρονα. Καταλάβατε, με νιώθεις και μέσα στη γέμιση τι έχουμε, μαλακίες. Χίλιες δυο μαλακίες για να πιάσει μια γεύση. Οπότε πάρετε ένα κοτόπουλο που έχει γεύση, γαμίστε τη γαλοπούλα, αφήστε να ζήσουν εκεί έξω. Τι κάνουν, τι γίνανε οι γαλοπούλες, γαλοπούλα. Ναι. Περισσότερα γαλοπούλα στις πόλεις μας. Αυτό τώρα. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, δεν θυμάμαι τι κάναμε γιατί το κάναμε πριν 2 χρόνια. Αλλά τρώγεται legit, είναι πολύ καλό, εντυπωσιάζει τους φίλους σου και είναι μια διαφορετική βασιλόπιτα για το τραπέζι το Πασχαλινό. Αυτό ήταν το επεισόδιο, γλύφτο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μέχρι και το 17 είχατε το cooking τόσο ψηλά όσο το είχατε. Ευχαριστούμε και τα δύο μεγάλα live που κάναμε το 17, δεν κάναμε και τα δύο live cooking. Πάρα πολύ μεγάλα live και τα δύο της Αθήνας που κάναμε. Όλα τα, και live, στην Κύπρο. Όλα τα live cooking που κάναμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εκεί και στηρίξατε αυτή τη τέτοια με την πρώτη live του Taper και που μπήκε στο ελληνικό ίντερνετ. Τελειώσαμε για το 17. Καλό άτομα, παιδιά. Εντάξει, δεν θα κάνουμε την ίδια τρολιά που κάναμε και πέρσι. Θα τα πούμε το 18. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Έχουμε βγάλει ήδη μια τεράστια λίστα με συνταγές επικές που έρχονται μαζί με τον Ηλία και το επιτελείο του cooking. Οπότε. Καλή πρωτοχρονιά σε όλους! Καλή πρωτοχρονιά σε όλους, να έχετε υγεία, να έχετε ευτυχία. Το 18 να σας βρει με αυτά που εύχεστε και θέλετε να πετύχετε, να έχετε έμπνευση, παραγωγικότητα, να είστε χαρούμενοι με υγεία. Και τώρα Ηλία, έλα εδώ. Ήρθε η ώρα. Φάσμα. Λίγο πριν μου είχε κάνει fingering, αλλά δεν πειράζει. Να προσέχετε. Άντε, μπράβο. Γεια σας. Yo, MC Mike is in the house. Μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι, μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι.